Καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Κάθε 824 χρόνια έρχεται τέτοιος Δεκέμβριος. Διότι έχει 5 Σάββατα, 5 Κυριακές και 5 Δευτέρες. Κάθε 824 χρόνια, κυρία Παπαδοπούλου, σε 824 χρόνια πάλι εδώ θα είμαστε. Πολλά τέτοια πάμε. Εδώ θα είμαστε. Έτσι. Θα είμαστε. Έτσι. Ομορφή, δεν 824, ούτε 5 ούτε 10 που λένε μερικοί. Δηλαδή θα κάνεις 824. 824. Θα είμαστε. Θα κάνουμε κομπή. Όχι βέβαια. Λοιπόν. Σαν κάτι άλλους που δεν θέλω να πάρω σύνταξη. Έλα τώρα. Πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι. Σαν κάτι βουλευτές που είναι ονόβιοι και είναι μες στη Βουλή. Γιατί δεν τα λέτε αυτά. Σωστό. Αυτά είναι τα μερομήνια. Με ρωτάτε για τον καιρό. Δεν μου λέτε, αυτοί δεν βγαίνουν σε σύνταξη. Θα τα πούμε αυτοί τώρα. Αυτοί δεν έχουν όριο ηλικίας να φύγουν σε σύνταξη. 65-67, υπόλοιποι δρόμοι. Τώρα που θα έρθουν, θα τους τα πεις. Τα μερομήνια. Αυτά είναι τα μερομήνια τα οποία δείχνουν. Τι να τους πρώτο πω. Τα μερομήνια λένε κρύο από Δευτέρα και Τρίτη. Μετά την Πέμπτη δυστυχώς δείχνουν βροχές. Όπως αντιλαμβάνεστε, εδώ είμαστε η, κάρτα, έχουμε, η τρία κάμερα. Και έχουμε και κατακόρυφη πτώση θερμοκρασίας από την Τρίτη. Δίνουν τη Δευτέρα και την Τρίτη μεγάλη πτώση θερμοκρασίας. Φίλες και φίλοι, από Πέμπτη και μετά δίνουν καταρακτώδεις βροχές. Σας πάω κοντά στα Χριστούγεννα, όπου λέει η παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων. Ο καιρός θα είναι όπως της Αγίας Εκατερίνης 25 Νοεμβρίου. Άρα θα είναι, τα Χριστούγεννα θα είναι, δεν θα είναι γλυκός καιρός, δεν θα έχει πολύ κρύο. Αλλά από 26 την επομένη το Χριστουγέννων έως και την Πρωτοχρονιά θα είναι ζόρικα τα πράγματα και θα έχει και κρύο. Αυτά σε ό,τι αφορά τον καιρό της παράδοσης, γιατί τον καιρό με το δορυφόρο σας τον δώσαμε. Γονατίζει η κοινωνία, κύριε Ρομπόλη. Ρωτάνε οι περισσότεροι το 2013 πόσο θα πάει η ανεργία, κύριε Ρομπόλη. Κοιτάξτε, στα στοιχεία τα δικά μας και με βάση τις παραδοχές που έχουμε κάνει, φαίνεται ότι το 24% που θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο το 2012 θα κινηθεί στο 29%. 29% θα πάει το 2013 η ανεργία. Και το 2014 κάναμε μία εκτίμηση, θα φτάσει στο 31,5. Μισό. Αρχές 14 ή το 14 στο 31,5 είπατε. Ναι. Και μπορεί όμως, προσέξτε, επειδή βλέπω και άλλες προσεγγίσεις που γίνονται σε σενάρια. Μάλιστα. Που τη μειώνουν το 14 κατά 1 ή 1,5%, εκτιμώντας ότι μπορεί να έχουμε αύξηση της μετανάστευσης. Αυτό είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Φύγει κόσμος δηλαδή. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε. Όπως και τώρα το 2012 και το 2013 υπάρχουν σενάρια τα οποία που τη μειώνουν κατά 1%, 1% είναι 50.000 άτομα, μέσα στην προοπτική εξόδου, διότι τα προηγούμενα χρόνια, ας πούμε το 2011 και το 2010, τους το επιβεβαιώνει αυτό. Ένα 750. Σε αυτό το να ρωτήσω κάτι, θέλετε ελεύθερη επαγγελματία. Περίμενε ότι θα αυξηθεί η ανεργία. Δεν σας βλέπω και δεν συγγνώμη. Με δεδομένο ότι λένε ότι θα έχουμε ανάπτυξη, λέει ο κύριος Ρομπόλης επί της ουσίας ότι αυτά τα περί ανάπτυξης δεν θα καλύψουν θέσεις εργασίας. Όχι, όσα δίνει και αυτό το 14 ύφεση. Έτσι. Όσα δίνει και το 14 ύφεση. Προβλήματα. Θέμα. Να σας πω. Λέτε ότι αυτή αυτό, αυτό που λέτε, αυτό που λέτε είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πρόσφατα σε μία μελέτη του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας κατασκεύασε μία εξίσωση που τη λέει η εξίσωση της δυστυχίας. Μάλιστα. Και οι μεταβλητές που έχει σε αυτή την εξίσωση είναι η υψηλή ανεργία, η χαμηλή μισθή, οι χαμηλές συντάξεις και στη φάση της ανάκαμψης υψηλή ανεργία με ανάκαμψη. Είναι αυτό που λέμε άνεργη ανάκαμψη. Μάλιστα. Δηλαδή μπορεί μετά το 2015 να έχουμε 1% ανάκαμψη. Και να μας ζαλίζουν κάθε μέρα ότι έχουμε ανάκαμψη και ο κόσμος να είναι άνεργος. Και να έχουμε σωστό. Ένα ερώτημα. Αυτό όμως θα συμβεί όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Με 1.750 ανέργους συμπεριλαμβάνονται και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως λέει η κυρία Παπαδοπούλου, αυτό και ρώτησα. Τα παιδιά που τελειώνουν το πανεπιστήμιο και δεν θα έχουν δουλειά, κύριε καθηγητά. Ναι. Άρα ένα από του τρει μέσα στην έρευνα. Δεν καταγράφονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, δεν επιδοτούνται. Μέσα στην έρευνα εργατικού δυναμικού που κάνει η Στατιστική Αρχή, στο δείγμα μέσα συμπεριλαμβάνει και ελεύθερους επαγγελματίες και νέους που δεν έχουν βρει και περιμένει και αύξηση εσόδων. Έχει διευρυνθεί το δείγμα. Και περιμένει και αύξηση εσόδων, θα τα πούμε με τον κύριο Αλεξιάδη σε λίγο, αναφορικά με τους Έλληνες πολίτες οι οποίοι πλέον
έχουν σχεδόν μισό εισόδημα και μισή σύνταξη. Κύριε Μπούρλο. Και σκεφτείτε, Γιώργο, ότι αυτά θα είναι τα επίσημα στοιχεία. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους. Πόσους θα χάσουν τη δουλειά τους από το δημόσιο. Μα ρώτησαν. Για χιλιάδες αριθμούς. Ρώτησαν. Και πόσοι δεν είναι και καταγεγραμμένοι. Τρεις στους τέσσερις Έλληνες εκτιμούν ότι το 13 κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους. Αυτή είναι η εκτίμησή τους. Και αυτό κατεγράφει σε μέτρηση πριν από λίγες μέρες. Κύριε Μπούρλο, ρωτάει ο κόσμος και λέει: μένω ή βγαίνω? Και τι κάνω? Και πού πάω και ρωτάω? Σε ποιον πάω και ρωτάω? Απευθύνεται και ρωτά στα ασφαλιστικά ταμεία. Μάλιστα. Έτσι, πρώτη, θα οργανωθούν και περαιτέρω οι υπηρεσίες από ό,τι υπόθηκε. Από εκεί και πέρα, πρέπει να πούμε ότι αν κάποιος έχει θεμελιωμένο δικαίωμα, δεν έχει απολύτως κανένα λόγο να υποβάλει, να σπεύσει να υποβάλει αίτηση συνταξιοδοτήσεως μέχρι το τέλος του 2012. Επίσης, δεν υπάρχει κανένας λόγος να σπεύσει να υποβάλει αίτηση αναγνώρισης πλασματικών μέχρι το 12. Οι εγκύκλοι που εκδόθηκαν το ορίζουν σαφώς ότι αυτό μπορεί να γίνει μέχρι να υποβάλει την αίτηση στα ερώτημα. Ερώτημα. Ναι. Βγαίνω τέλος του 13. Ναι. Μπορώ να αγοράσω τέλος του 13 ό,τι μου χρειάζεται? Βεβαίως. Μπορεί να υποβληθεί η αίτηση εξαγοράς μαζί με την αίτηση συνταξιοδότηση. Μάλιστα. Ορίζεται από τις εγκυκλίους. Σαφής. Σαφής. Πάντως, κύριε Ρομπόλη, υπάρχει ένα θέμα. Συγγνώμη, σε αυτό το θέμα, ναι, σε αυτό το θέμα θέλω και εγώ να το υπογραμμίσω. Ελάτε. Διότι βλέπω που έρχονται πάρα πολλοί ασφαλισμένοι στο Ινστιτούτο και ρωτάνε να το αντιμετωπίζουν με έτσι πολύ ψυχραιμία και σύνεση. Να μην βιάζονται να πάρουν μειωμένη ή πρώτη συνταξιοδότηση, γιατί είναι πάρα πολύ μικρή. Βέβαια. Δηλαδή, μετεξελίσσεται πλέον σε συνταξιοδοτικό βοήθημα. Ακριβώς. Όχι σε σύνταξη. Ακριβώς. Και τον ακολουθεί, ακριβώς, τον ακολουθεί τον επόμενα χρόνια της ζωής του. Ακριβώς. Επομένως, είναι μια απόφαση που θέλει έτσι λίγο. Κύριε Μουζάκη, κύριε Μουζάκη, τέλος οι φοροελαφρύνσεις, έτσι. Έτσι ακριβώς. Τέλος φοροελαφρύνσεις. Έμαθα και σας το δίνω αποκλειστικά ότι μάλλον οι τόκοι των δανείων παραμένουν. Πάντως το φορολογικό νομοσχέδιο που έχουμε δει δεν υπάρχουν μέσα. Άρα λοιπόν η φορολάφρυνση που είχαμε για τους τόκους έχει βγει. Τώρα αν θα ξαναμπούν. Γίνεται μια μάχη. Επίσης έμαθα ότι τη νύχτα έγινε επικοινωνία των υπουργών και δόθηκε εντολή να υπάρξει φοροελάφρυνση για τις οικογένειες με παιδιά. Και αυτός ο φόρος που χάνεται από τα παιδιά, που είπαμε ότι έγινε αυτοκίνητα και τούβλα κλπ. Να πάει στα ακίνητα. Υπάρχει και αυτή η εξέλιξη. Το θέμα είναι πώς θα αντέξουν τα ακίνητα, γιατί τα ακίνητα τα έχουμε ήδη υπερφορολογήσει. Μάλιστα. Όπως επίσης, άλλη εξέλιξη που αφορά τα ακίνητα, αν άκουσα χθες το ρεπορτάζ, είναι ότι όσον αφορά τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης, αυτές που αφορούν τα ακίνητα δεν θα μειωθούν όπως ήταν ο σχεδιασμός, αλλά θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα όπως ήταν πέρσι. Μάλιστα. Φόρος ενοικίων. Μέχρι 45% ο φόρος. Έτσι ακριβώς, δυστυχώς. Και χωρίς αφορολογητό κέικ. Θα φορολογούνται όλα τα επιδόματα. Ό,τι πάρει η κυρία Παπαδοπούλου θα φορολογηθεί πλέον. Όλα πηγαίνουν στο φόρο. Εγώ θα μηδέν αφορολόγητο για όλους. 13 ευρώ. Μάλιστα. Κύριε Μουζάκη, ένα ερώτημα. Οι βουλευτές φορολογούνται από το πρώτο ευρώ? Οι βουλευτές έχουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της αποζημίωσης τους αφορολόγητο. Για ξαναπείτε το πάλι αυτό. Αν δείτε λοιπόν και σήμερα, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια ποσά που παίρνουν που είναι αφορολόγητα. Έχουν οι βουλευτές, δεν φορολογούνται από το πρώτο ευρώ οι βουλευτές? Ακούστε, από το νόμο 3842 έχουμε φορολόγησή τους με τη φορολογική κλίμακα. Υπάρχουν όμως κάποια ποσά που παίρνουν ακόμα επιδοματικά. Ποσά που εξακολουθούν να φορολογούνται. Μισό λεπτό. Η κυρία Παπαδοπούλου. Από τις επιτροπές που παίρνουν φορολογούνται? Καλά, μην καταλύσουμε το κοινοβούλιο, μαντάμ. Τώρα είναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Όχι, όταν ισχύει ο φόρο για όλου, ισχύει για όλου. Τα κοινοβούλια. Μπορούμε να κάνουμε μια παρέμβαση, κύριε Νόμο, το 1942. Λοιπόν, καταργήθηκε το ζήτημα που ευχαριστώ. Θα έρθει χρυσή αυγή. Ναι, ναι, κάποια ποσά εξακολουθούν. Μπορώ να κάνω μια παρέμβαση, κύριε Αυγή. Λοιπόν, έρχεστε, κύριε Αλεξιάδη. Πάμε σε διάλειμμα, γιατί μετά θα είστε με του πολιτικού εδώ. Ευχαριστώ τον Τάκη τον Χατζή από το New Post που ήταν μαζί μας σήμερα. Τάκη, να είσαι καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Τον κύριο Μπούρλο που μας έδωσε πολλές πληροφορίες κριτικές. Χρησιμότατος. Τον κύριο Μουζάκη και τον καθηγητή μας, τον κύριο Ρομπόλη. Θα τα πούμε και στο ραδιόφωνο, κύριο Ρομπόλη, μετά. Με την κυρία Παπαδοπούλου. Και με τον κύριο Μπούρλο. Παραμένει η κυρία Παπαδοπούλου και ο κύριος Αλεξιάδης. Έτσι έχουν τα πράγματα. Δεκέμβριος, μήνας εορτών. Καλό μήνα. Έρχεται κρύο από τη Δευτέρα. Αθιελώδης άνεμη την Τρίτη, Τετάρτη ξαναχαλάει ο καιρός, αλλά μην μου ανησυχείτε, εμείς είμαστε εδώ. Πάμε. Πάντα εδώ είμαστε, η ώρα είναι 9, φίλες και φίλοι. Πάμε με εφημερίδες, σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε. Τώρα θα γίνει η μάχη των μαχών, ξέρετε γιατί. Γιατί τα παιδιά πάνε να τα κάνουν αυτοκίνητο, τα παιδιά αναλόγως 1, 2, 3 κυβικά, γιατί το θέλει η Τρόικα. Υπάρχουν αντιδράσεις, για να μην είμαστε άδικοι. Η Τρόικα θέλει να μην υπηρετούμε, να καταργηθεί
ο στρατός να καταργηθεί η θητεία, μέτρα από το Μάρτιο όμως και ούτω καθεξής. Ακριβώς. Όμως ανακοίνωσε ότι αυτό δεν πρόκειται να περάσει. Εντάξει, δεν είχα ακούσει και εγώ πριν από δύο χρόνια ότι δεν θα καταργηθεί το δώρο στο δημόσιο τομέα και την αυτά αυτιά που λες. Και το δώρο στο δημόσιο καταργήθηκε. Πάμε με εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η ώρα είναι 9 και ένα πρώτο λεπτό. Σε λίγο θα καλημερίσω τους καλούς φίλους που είναι εδώ σήμερα. Αναταράξεις από το φορολογικό. Διαφωνίες των κυβερνητικών εταίρων με αιχμή τις οικογένειες με παιδιά. Βλέπετε εδώ τι γίνεται. Τριπλή λαδή. Έτσι, πρέπει να ξέρεις πάλι τώρα ελληνορωμαϊκή για να μπορέσεις να βγάλεις πέρα με τη φορολογία. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της καθημερινής. Πάμε στην Ελλάδα. Η Τρόικα επιβάλλει νέο μνημόνιο με μέτρα 6,5 δις. Να σας πω το πρώτο μέτρο. Θα αυξηθεί η ΔΕΗ 30%. Θα αυξηθούν τα εισιτήρια. Τέλος. Τα υπόλοιπα θα τα πει ο κύριος Γεωργιάδης. Τα μέτρα. Πάμε. Ελεύθερος Τύπος. Κατάργηση στρατού ζητά η Τρόικα. Εδώ ήδη ο Υπουργός Εργασίας είπε αυτό να το ξεχάσει η Τρόικα. Νωρίτερα που τον είχαμε κοντά μας. Αδέσμευτος. Τι αλλάζει στο φορολογικό. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα σήμερα. Τα νέα. Τα νέα σταθείτε, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πρώτο θέμα. Ο Ηρώδης γυμνός. Με ένα σπαθί στο χέρι, όχι ένα μαχαίρι. Έτσι το βλέπετε, κοφτερό. Φορολογία. Ο Ηρώδης γυμνός. Πώς σκοτώνει τις οικογένειες με παιδιά και απειλεί άμεσα την κυβερνητική συνοχή. Έτσι είναι. Και βέβαια, όταν έφτασαν τα ραβασάκια στην κυβέρνηση και είδε ότι ο φόρος αυξάνεται και περικόπτονται επιδόματα έως και 265 ευρώ το μήνα, έγινε τη νύχτα του Ηρώδη ο γάμος. Υψηλή τάση στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Να το. 30% πάνω η ΔΕΗ. Αυξήσεις σοκ 37, λέει η εφημερίδα. Σε τρεις δόσεις από τον Ιανουάριο. Εγώ λέω 30, η εφημερίδα λέει 37. Καταλαβαίνετε. Πού πάμε. Και το λέω βαριά. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη και θα τα καταφέρουμε. Τσίπρας, θα κυβερνήσουμε, λέει ο κύριος Τσίπρας. Κρατούσε και ένα μωρό χθες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 4 μηνών. Ήταν ο πιο μικρός τοπαδός, λένε οι εφημερίδες. Δημοκρατία. Μπότα Σόιμπλε. Τον βλέπετε εδώ. Με τη γερμανική στολή. Μπότα Σόιμπλε. Καρφί. Χοντρός και λιγνός ξεσκονίζουν τη δραχμή. Ριζοσπάστης. Η νέα φορολογική θηλιά θα πνίξει λαϊκά νοικοκυριά. Η νιούς στο Σαββατοκύριακο. Πρώτο θέμα, τα όσα περνάει η Μέρη Χρονοπούλου. Με ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Φίλες και φίλοι, ότι οι αστυνομικοί στο μέλλον για να έρχονται να σε εξυπηρετούν πρέπει να κόβεις δελτίο παροχής υπηρεσιών. Εσπρέσο. Η Showbiz ακολουθεί το δρόμο του Θεού. Αυτά σε ό,τι αφορά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε να δούμε τις εξελίξεις. Πάμε να δούμε όλα τα γεγονότα και όλα αυτά τα οποία μας ενδιαφέρουν. Μαζί μας, Μάγδα, είναι. Θα ξεκινήσουμε από την κυρία. Βεβαίως. Είναι η κυρία Ξουλίδου Σταυρούλα. Μισό λεπτό. Χίλια συγχαρητήρια όταν μιλούσε στη Βουλή και λέει: τι θα τα κάνω εγώ τα 4 παιδιά που έχω. Θα τα πιω, θα τα πνίξω, θα τα χαρίσω. Τι θα τα κάνω. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα. Θα την καλημερίσουμε και να την ευχαριστήσουμε για την παρουσία της εδώ. Να είστε καλά. Καλό μήνα. Ο κύριος Τσουκαλάς, εκ δεξιών, από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Ο γνωστός Άδωνης Γεωργιάδης. Ναι. Σας έχουμε ξαναδεί έτσι κι αλλιώς. Δεν ξέρετε, κύριε Γεωργιάδη, γνωστός. Ναι. Και ο κύριος Χατζησοκράτης από τη Δημάρχη. Μαζί μας. Αλεξιάδης. Τον Αλεξιάδη των εφοριακών. Αντιπρόεδρος εφοριακών, βαθύς γνώστης και πάνω δεξιά, φίλες και φίλοι, είναι ένα παλικάρι, είναι ο πρόεδρος των αστυνομικών. Ο οποίος είπε χθες το φοβερό. Κολλήσαμε ψώρα. Γιατί κολλήσαμε ψώρα? Γιατί δεν έχουμε τα μέσα. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλή σας μέρα. Καλά είναι, φοβερό. Καλημέρα, δεν είναι? Καλημέρα σας και καλώς ήλθατε. Φοβερό είναι αν επισκεφτείτε τα τμήματα. Θα δείτε στο χώρο υποδοχής του κοινού κρατούμενους να φυλάγονται. Θα δείτε σε χώρους του αστυνομικού τμήματος, γραμματείας και σε άλλους χώρους να φυλάγονται κρατούμενοι. Εμείς έχουμε γεμίσει. Οι φυλακές γεμίσανε και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Υγειονομικό δεν υπάρχει να περνάνε οι κρατούμενοι από εκεί να βλέπουν τα νοσήματα. Κάθε αστυνομικός παίζει ρουλέτα κάθε μέρα. Ή θα μου αποδράσει κανένας και θα μου βγάλω διαθεσιμότητα. Μάλιστα. Ή θα πάω στο παιδί μου υπατήτηδα, ψώρα και όλα τα άλλα νοσήματα. Εκεί έχουμε φτάσει. Για όλα αυτά το Υπουργείο τι λέει, τη φωνή σας την ακούει ή σας αγνοούν? Δηλαδή εσύ το βράδυ
όταν περνάς από αυτούς διαδρόμους που υπάρχει ψώρα, υπάρχει δεν ξέρω τι άλλο κλπ. Πώς πας στο σπίτι σου το βράδυ, παλικάρι μου, πες μου, γιατί αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Ο γείτονάς μου είναι αστυνομικός και μου λέει, Γιώργο, τι να σου πω. Πώς θα πάω στα παιδιά μου το βράδυ, τι θα κάνω. Έχουν φτάσει οι συνάδελφοί μου σε αδίέξοδο. Ναι. Ξέρετε γιατί. Γιατί. Διότι όλοι υπό την πίεση μαζεύτε κόσμο χωρίς να έχουμε τις εγκαταστάσεις. Ναι. Λοιπόν, τι θα κάνει ο αστυφύλακας, θα πει δεν τον φυλάω, θα τον πάνε για απόλυση. Διότι την εντολή που θα του δώσουν δεν θα την κάνει. Άρα τι κάνουν. Συνέχεια έρχονται σε εμάς αναφορές για αυτά τα πράγματα. Η κατάσταση έχει φτάσει απροχώρητο. Και ο αστυφύλακας τι κάνει, σου λέει τώρα να πάω να κάνω τη δουλειά μου, να μην χάσω τη δουλειά μου και το παίζω κοροναγράμματα. Μας τηλεφώνησαν εδώ και μας είπαν εκτός από την ψώρα κολλήσαμε και άλλες ασθένειες. Η πατήτιδα, θερίζει η πατήτιδα. Η πατήτιδα. Θερίζει. Ξέρετε, δεν έχουμε το αυτονόητο. Δηλαδή, πιάνουμε κάποιους ανθρώπους. Αυτούς, όπου τους πηγαίνουμε, έπρεπε να περνάνε πρώτα από γιατρούς. Να υπάρχει μια καταγραφή, να περνάνε από γιατρούς, να ξέρουμε τι γίνεται. Τίποτα, δεν τους ενδιαφέρει κανέναν. Εμείς τόσα έγραφα, τόσες φωνές, τόσες διαμαρτυρίες, τίποτα. Είστε απόλυτα σαφείς. Είστε απόλυτα σαφείς. Θα μείνετε μαζί μας, θα εναλλάσσεστε στο πλάνο με την κυρία Παπαδοπούλου, την εκπρόσωπο τριτέκνων πολυτέκνων, αλλά εδώ τώρα μπαίνει ένα θέμα. Μπαίνει ένα θέμα με τα παιδιά. Τεράστιο θέμα. Έχετε παιδιά, κύριε Γερακαράκο. Εγώ ευτυχώς είμαι ανήπαντρος. Ω, κάτσε εκεί που είσαι. Γιατί σήμερα κλαίει αυτιά. Ευτυχώς είμαι ανήπαντρος. Σήμερα έχουμε το παράδοξο. Δηλαδή, στην Αμερική είχαμε την ποντοαπαγόρευση. Τώρα έχουμε γαμοαπαγόρευση. Α, είναι εντυπωσιακό όπως το λέτε. Και λοιπόν, από τα δύο σκέλη. Και από τα δύο σκέλη. Ξεκινώ από τη γυναίκα, από την βουλευτήνα της παρέας, την κυρία Ξουλίδου, η οποία είπε στη Βουλή, τι θα τα κάνω τα παιδιά μου. Πόσα παιδιά έχετε? Είπα, είναι μια ενδυνάμει μύδια. Πέστε μου ποιο από τα τέσσερα παιδιά μου θέλετε να σφάξω. Και το είπα έτσι παραστατικά, ναι, εκφράζοντας πιστεύω πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν τέσσερα παιδιά και άνω και οι τρίτεκνοι, αλλά υπάρχουν στη γειτονιά μου. Ξέρετε, μένω στο Δρυμό Θεσσαλονίκης, ένα χωριό της Θεσσαλονίκης, και απέναντί μου στο Μελισσοχώρι είναι η γειτονιά των πολυτέκνων. Μάλιστα. Υπάρχουν οικογένειες σήμερα που έχουν 16 παιδιά, 14 παιδιά. Άνθρωποι που φέρανε Ελληνόπουλα, που γέννησαν παιδιά γιατί πίστεψαν ότι η πατρίδα, η μαμά Ελλάδα θα μπορέσει να τα κρατήσει και να τα θρέψει. Και σήμερα φτάνουμε στο σημείο, ειλικρινά, να κλαίνει τη μοίρα μας. Γιατί καταδικάζει το κράτος την ευτυχία, για την ευτυχία σήμερα να φέρνεις παιδιά. Την ευτυχία λοιπόν της πολυτεκνίας. Μίλησα λοιπόν έτσι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, γιατί είμαι και αντιπρόεδρος του Τοπικού Συλλόγου Πολυτέκνων, γιατί πιστεύω ότι σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει η Ελλάδα δεν είναι το οικονομικό, είναι το δημογραφικό. Είστε απόλυτα σαφείς, κάνατε την πρώτη τοποθέτηση. Πάω στον κύριο Χατζοκράτη, ο οποίος συμμετέχει σε αυτή την επιτροπή. Και με μεγάλη χαρά είδα χθες ότι ο κύριος Γεωργιάδης είπε κάτω τα χέρια από τα παιδιά. Σε ό,τι αφορά τη φορολογία και τον εξορθολογισμό των επιδομάτων, να είναι δικαιότερα δηλαδή όλα αυτά. Και βέβαια ο κύριος Τσοκαλάς με την αντίστοιχη τοποθέτηση. Κύριε Χατζοκράτη, ναι, ποιος εγκέφαλος, ποιος, να τον εδούμε, να τον μάθουμε. Να τον εδούμε, ποιος είναι αυτός, ο οποίος είπε, όταν έχεις ένα παιδί, πληρώνεις περισσότερο φόρο από αυτόν που δεν έχει. Όταν έχεις δύο παιδιά, πληρώνεις περισσότερο φόρο από αυτόν που έχει ένα. Και όταν έχεις τρία παιδιά, πληρώνεις περισσότερο φόρο από αυτόν που έχει δύο. Λοιπόν. Και συνακόλουθα ακολουθούν και τα επιδόματα. Και κόβονται και φοροελαφρύνσεις για το πρώτο παιδί, για το δεύτερο παιδί, για το τρίτο παιδί. Ποιος είναι αυτός, ποιος είναι. Τον εβλέπετε εκεί στο Υπουργείο, τον συναντάτε. Λοιπόν. Αντέχετε να τον εβλέπετε. Λοιπόν, να το. Ελάτε. Να το κάνω. Δεν σας ακούω δυνατά. Παρακολουθώ τον υψηλό τόνο. Μου είπανε σήμερα. Ναι, είναι ακόμα αριστερός ο Χατζοκράτης που δέχεται περικοπές στα παιδιά. Αυτό μου είπανε. Καλά. Και λέω είναι ακόμα. Για να δούμε μέχρι πότε. Κύριε Χατζοκράτη, σας μεταφέρουμε αυτά που λέει και ο κόσμος. Σας λέω ότι λέει ο κόσμος. Εντάξει. Λοιπόν. Εδώ ο Σαμαράς το βράδυ βγήκε από τα ρούχα του και λέει λύστε το. Δεν μπορώ. Άστο να μιλήσει και λίγο. Ελάτε. Γιατί τι έγινε, συνήγορος της αριστεράς τώρα ο Άδωνης. Ας να μιλήσει και λίγο. Δεν το πιστεύω. Φοβερό. Απίστευτο. Το ότι αποκλείεται να είναι της αριστεράς, άρα συνήγορος μπορεί να είναι. Έρχεται κατά το ΣΥΡΙΖΑ τον βλέπω τον Άδωνη. Λοιπόν, πάμε. Ελάτε. Κύριε Χατζοκράτη, πού είμαστε. Αληθεύει ότι δόθηκε εντολή μην πειράζετε τα παιδιά και βάλτε τόσους φόρους των ακινήτων το θέμα για να βγάλουμε και την είδηση. Τώρα θα σου πω. Ελάτε.
Έχει υπάρξει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Λίγο πιο δυνατά, δεν σας ακούω. Έχει υπάρξει μέχρι στιγμής μια συγκεκριμένη πρόταση, η οποία έτυχε αυτής της υποδοχής, με τις υπερβολές οι οποίες κάθε φορά γίνονται. Αλλά πράγματι στο βάθος υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά, και σε χαμηλά εισοδήματα, και μιλάω από 20.000 και κάτω, αλλά ξεκινώντας τα 20.000 και πάνω ακόμα περισσότερο, υπήρχε διατυπωμένη μια πρόταση η οποία για τα τρία παιδιά δημιουργούσε πρόβλημα σε κάθε περίπτωση και προφανώς και για τα παραπέρα. Και αυτό δεν ήταν σε καμία περίπτωση αποδεκτό. Λοιπόν, θα σας πω τώρα. Η είδηση δεν είναι καμία άλλη παρά μόνο ότι στις 11 του μήνα θα έρθει το νομοσχέδιο, το ό,τι έχει σχέση με τα δημοσιονομικά. Δεν πρόκειται να είναι ένα πλήρες φορολογικό νομοσχέδιο. Γιατί ένα πλήρες φορολογικό νομοσχέδιο πρέπει να συζητηθεί. Για τα παιδιά σας ρωτάω. Αυτό θα σας πω. Μπράβο. Δεν πήγαμε ακόμα στα παιδιά. Έχουμε κάνει το γύρο του κόσμου. Έχουμε φέρει 10 βόλτες πάνω από το πηγάδι και δεν πήγαμε στο νερό. Για τα παιδιά, πήρατε μια απόφαση χθες το βράδυ? Όχι, γιατί θα την πάρουμε στη συνέχεια. Ποιες είναι οι προτάσεις για τα παιδιά? Εσείς πώς το αντέχετε ως Δημάρ να φορολογείτε αυτός που έχει δύο παιδιά παραπάνω από αυτόν που έχει ένα? Κύριε. Γιατί... Κύριε Αυτιά, ένα νομοσχέδιο πρέπει να πάρει την τελική του μορφή κάποια στιγμή. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει συζήτηση. Υπάρχουν σχέδια και ένα νομοσχέδιο θα συζητηθεί. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν το νομοσχέδιο. Έχετε πρόταση γι' αυτό? Όχι μόνο έχουμε και έχουν όλες οι πρότασεις. Τι λέει αυτή η πρόταση και πώς θα το πιέσετε? Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατία. Για εσάς θέλω να πείτε, για τους αριστερούς. Εμείς λοιπόν έχουμε πει ότι το 1950 που είναι η αφαίρεση φόρου, που είναι ένα θετικό στοιχείο στη λειτουργία αυτή, διότι στην ουσία μεταφέρει το αφορολόγητο από τις 5.000 το κάνει στους 9.000. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν πρέπει να πάρει ένα 200 σε κάθε ένα παιδί. Μάλιστα. Έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό. Είναι. Άρα λέτε, ζητήμα, αυτά τα 200 ευρώ που μπαίνουν σε κάθε παιδί, 200, πάρτε τα πίσω. Όχι. Αλλιώς. Είναι μια διαδικασία νέα της πώς θα γίνεται η αφαίρεση φόρου. Από τους φόρο ολόκληρο που θα πρέπει να υπάρχει. Εξίσωση. Υπάρχει ένα 1950. Όχι, δεν είναι τίποτα. Πολύ απλό. Αντί να λες 5.000 αφορολόγητο, λες 1950. Μπορώ να μιλήσω, κύριε Αυτιά? Μισό λεπτό, κύριε Αλεξάνδρη. Ελάτε, κύριε Χατζουβράτη, τελειώστε. Βεβαίως. Δύο λόγια θα ήταν το θέμα. Πέστε, τι θέλετε να πω, κύριε. Εγώ περίμενα να μου πείτε, εμείς ως Δημοκρατική Αριστερά, δεν δεχόμαστε το παιδί να γίνεται αυτοκίνητο. Δεν δεχόμαστε να γίνονται τα παιδιά τούβλα και δεν δεχόμαστε το παιδί να εξισώνεται με τα αυτοκίνητα. Αυτό περίμενα. Μάλιστα. Ως Δημάρ. Μάλιστα. Αυτό περιμένω μέρες. Και δεν το ακούω, κύριε Χατζοκράτη μου. Η Δημοκρατική Αριστερά δεν χρησιμοποιεί αυτή τη φρασιολογία. Εντάξει. Αλλά η Δημοκρατική Αριστερά λέει από την πλευρά της ότι η φορολόγηση των παιδιών δεν πρόκειται να προχωρήσει. Άρα βάζετε βέτο. Λοιπόν, δεν είναι θέμα το βέτο. Είναι, αφού σας είπα, δεν μου τα λες καλά σήμερα. Δεν μου τα λες όπως μου τα έλεγες. Εδώ και καιρό και χρόνια. Μια μου τα φέρνεις έτσι, μια αλλιώς. Όχι. Πολύ μου τα στρογγυλεύεις. Θέλω να έχω πολύ σαφήνεια στον λόγο. Και τα τρία κόμματα λοιπόν, το καθένα με τη διαφορετική του πλευρά, λέει αυτό δεν θα περάσει. Κατά συνέπεια δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Άρα. Δεν σε ενδιαφέρει η είδηση που θέλω να σας πω πώς θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία? Άμα δεν σε ενδιαφέρει, εντάξει. Η είδηση λοιπόν είναι ότι εσείς λέτε δεν θέλουμε αυτό, αλλά θέλουμε να αφαιρούνται τα 200 ευρώ. Ναι, 200 ευρώ φόρου πραγματικά σε κάθε ένα παιδί από το 1950. Είναι ένα τεχνικό θέμα, αλλά αυτό αντιμετωπίζει ουσιαστικά το πρόβλημα, δηλαδή δεν δημιουργεί αντίστοιχο πρόβλημα σαν και αυτό που εμφανίστηκε στην αρχή. Μάλιστα. Αυτό είναι το σαφής. Τώρα, να συνεχίσουμε. Μπορώ να μιλήσω, κύριε Αυτιά? Μισό λεπτό, κύριε Αλεξιάδη, έχουμε χρόνο. Μέχρι τις 11 η ώρα θα είμαστε εδώ. Δώστε μας 2 λεπτά να ακούσουμε. Προσπαθούμε να δούμε τι έγινε χθες το βράδυ. Αυτό λοιπόν είναι από τη δική μας την πλευρά. Αυτή η πρόταση, η οποία πιστεύω μέσα από τη διαδικασία που σας είπα αυτής της εβδομάδας θα μπορέσει να προωθηθεί. Άρα, να βγάλουμε ένα πρώτο συμπέρασμα. Ναι. Εσείς ως Δημοκρατική Αριστερά, τούτο εδώ το πράγμα που λέει 200 ευρώ για το πρώτο παιδί παραπάνω, 400 για το δεύτερο, 700 για το τρίτο και 1200 για το τέταρτο, δεν το δεχόμαστε. Λοιπόν, ακριβώς. Μπράβο. Αλλά εκεί θέλω είμαστε. Να σας πω όμως ότι έχει μια τεχνική διαδικασία. Δεν τη θέλω εγώ την τεχνική διαδικασία. Εντάξει, να την κρατήσει η Τρόικα την τεχνική διαδικασία. Όχι, να την κρατήσει το ελληνικό κράτος την κάνει αυτή. Ποιο ελληνικό κράτος? Φορολογεί τα παιδιά και τα κάνει αυτοκίνητο. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, εγώ είπα λοιπόν τι, από την πλευρά μου πώς ακριβώς το λέω. Δεν λέω περί αυτοκινήτων κτλ. Λέω συγκεκριμένα. Μα έτσι αποδεικνύεται.
Εντάξει, κύριε Αυτιά. Όπως φορολογούνται τα αυτοκίνητα, φορολογούνται και τα παιδιά. Έχουμε διαφορετική προσέγγιση στις διατυπώσεις. Δεν πειράζει. Εγώ λέω λοιπόν ότι δεν θα γίνει από την πλευρά της Δημοκρατικής Αριστεράς. Το δέχομαι. Ούτε και των άλλων κομμάτων. Έχουν και τα άλλα κόμματα διαφορετικές προτάσεις, αλλά που συντείνουν σε αυτή τη λογική να μην δημιουργηθεί αυτή η ένταση. ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν αυτό έχει τελειώσει. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Πάμε στον κύριο Τσουκαλά. Η τεχνική προσέγγιση. Τσουκαλά. Γίνεται για να κοροϊδέψουμε κάποιον. Για να κλείσουμε κάτι. Η τεχνική προσέγγιση δεν βγαίνεται να πείτε ότι το κάθε παιδί έχει αυτή την ελάφρυνση. Να θέλετε να μιλήσω τεχνικά. Ποιο φοβόμαστε. Μα θέλετε να μιλήσω τεχνικά. Αν μιλήσω τεχνικά, θα σας πω τι ακριβώς είναι η πρόταση. Για να μην ξέρετε πολύ καλά ότι μέσα από αυτό το τεχνικό περίβλημα που προσπαθείτε να προωθήσετε. Θα προσπαθήσετε να προωθήσετε τα παιδιά. Όσο πιο πολλά παιδιά έχεις, τόσο πιο πολλά θα πληρώνεις. Λέω λοιπόν ότι αυτό δεν θα γίνει. Και το ξέρεις πολύ καλά, Δημήτρη. Σαφής θα γίνει. Άρα λοιπόν, η Δημάρ, μπράβο, η Δημάρ λοιπόν λέει, κύριε Τσουκαλά. Και δεν είναι μόνο η Δημάρ, λέω. Μάλιστα, λέει η Δημάρ. Σαφής και για τα άλλα κόμματα. Α, μπράβο, λέει η Δημάρ λοιπόν, εγώ αυτό το πράγμα δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι καθόλου. Και, θα κοιτάξω. Και τα άλλα κόμματα. Θα το εθώρω, θα μιλήσετε. Περιμένετε. Σας έχω και εσάς τώρα. Όλοι δεν τα λοιπόν, Τσουκαλάς. Τελικά τα κάνετε. Ο κύριος Τσουκαλάς λέει λοιπόν ότι εμείς δεν θέλουμε τεχνικές προσεγγίσεις κλπ. Θέλουμε ξεκάθαρα πράγματα. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής. Εγώ πρέπει να πω βέβαια ότι και εγώ έχω 4 παιδιά από την κυρία Ξουλίδου. Ναι. Βέβαια, επειδή τα παιδιά μου έχουν διαφορά ηλικίας αρκετά μεγάλη, δεν μπαίνω σε καμία επιδοματική πολιτική. Άρα ουδέποτε έχω πάρει κάποιο επίδομα πολυτέχνου. Αλλά θα ήθελα να θυμίσω στο Δημήτρη του Χατζησοκράτη, που προέρχεται και αυτό από το Συνδικαλιστικό Κίνημα. Δεν είναι μόνο για του πολυτέχνους, κύριε. Ότι, όχι, όχι. Συζητάμε τώρα για τα παιδιά. Είναι και για το πρώτο παιδί και για το δεύτερο. Αυτό θέλω να πω ακριβώς. Για οικογένειες με παιδιά. Ότι κάποτε, κάναμε συλλογικές συμβάσεις, Δημήτρη, που είχαμε, εάν θες, τα θέματα που αφορούν στα επιδόματα των τέκνων και των παιδιών, τα είχαμε σε πρώτη γραμμή. Γιατί μπορούσαμε έτσι να βοηθήσουμε και την αύξηση των, των παιδιών, να φτιάξουν τα παιδιά σε αυτή τη χώρα, να μπορέσουμε τέλος πάντων να έχουμε οικογένειες οι οποίες θα έχουν παιδιά, θα κάνουν παιδιά. Και ήταν ένα από τα κύρια θέματα που είχαμε στις συλλογικές συμβάσεις για το πώς επιδοτούμε και τι επιδόματα δίνουμε για αυτούς οι οποίοι κάνουν παιδιά. Σε μερικούς ένα, δύο, τρεις, τέσσερις. Εσείς το κερδίζετε η τραπεζική. Είστε απόλυτα σαφείς. Πάμε στον κύριο Γεωργιάδη. Κύριε Τσουκαλά. Τα τέκνα, άλλο αν εμείς είχαμε μία κλιμάκωση όσο περισσότερα, τόσο περισσότερο. Κύριε Τσουκαλά, είστε σαφείς για να μην χάνουμε χρόνο. Και είναι λογικό. Μάλιστα. Φίλες και φίλοι, πριν πάω στον κύριο Γεωργιάδη να σας πω ότι αυτή την ώρα στο κολονάκι, στον ναό του Αγίου Διονυσίου μαζεύουμε φάρμακα, φίλες και φίλοι, και στα Γιαννιτσά επίσης σκάει. Όλοι μαζί μπορούμε. Δεν μας τοούν οι καιρικές συνθήκες. Παρά την αλλαγή του καιρού και το ψηλόβροχο που έχει και έξω, συνεχίζουμε. Δεν θα αναβληθεί έτσι, αυτή η δράση του ΣΚΑΙ. Και αυτό διότι ήδη έχει αρχίσει και συγκεντρώνει το κόσμος. Οπότε ο κόσμος όταν θέλει να βοηθήσει και να στηρίξει δεν καταλαβαίνει από βροχές ούτε τίποτα. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν, στα Γιαννιτσά αλλά και στον Άγιο Διονύσιο στο Κολονάκι στην Εκκλησία γίνεται συγκέντρωση των φαρμάκων και αρχίζει τώρα από τις 9:30. Οπότε όλοι ανοίξτε τα σιτάρια σας, τα ντουλάπια σας, το φάρμακο έτσι, που δεν μπράβο. Χρειάζεστε, δώστε το σε κάποιον άλλον. Και βέβαια, πάμε, λοιπόν, σε λίγο στην πλατεία Αριστοτέλους, η συγκέντρωση των παιχνιδιών για τα παιδιά σε απευθεία σύνδεση. Πάμε στον κύριο Γεωργιάδη. Πάντως, κύριε Αυτιά, με συγχωρείτε. Ναι. Μετά την 14 Φεβρουαρίου, όταν θα αρχίσει να ισχύει η μετενέργεια, ακόμα και σε χώρους που υπάρχουν επιδόματα για τα παιδιά, πέρα από τα φορολογικά, και αυτά θα εξαφανιστούν. Ναι, το οικογενειακό δεν ισχύει πια. Στην ατομική σύμβαση. Σωστό. Πάμε στον κύριο Γεωργιάδη. Χθες σας άκουσα, κύριε Γεωργιάδη, και είπατε εγώ διαφωνώ. Όπως είπε και ο κύριος Χατζησοκράτης πριν από λίγη ώρα, διαφωνώ με αυτό που πάει να γίνει με τα παιδιά. Λοιπόν, διότι είναι και φορολόγηση και περικοπή επιδόματος και κατάργηση φοροελαφρύνσεων. Λοιπόν, μερικές σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτον, το δημογραφικό πρόβλημα είναι πράγματι το μεγαλύτερο εθνικό πρόβλημα της χώρας. Πρέπει να σας πω ότι είμαι απολύτως πεπισμένος ότι το μέτρο το οποίο παρουσιάστηκε, η πρόταση δηλαδή, το μέτρο, η πρόταση περί θεσπίσεως αυτού του μέτρου όσον αφορά το θέμα του τεκμηρίου των παιδιών θα τροποποιηθεί, δεν θα έρθει. Πού το ξέρετε αυτό? Με τη σειρά. Θέλω να διαβεβαιώσω τη φίλη μου τη Μάγδα ότι δεν νομοθετούμε σε τηλεοπτικά παράθυρα, ούτε νομοθετούν τηλεοπτικές εκπομπές. Μα τι λέτε τώρα? Νομοθετεί η Βουλή. Η ενημέρωση δεν είναι ενημέρωση. Θα περιμένουμε από το κανάλι της Βουλής να ενημερωθούμε. Εμείς δεν πρέπει να μάθουμε. Κύριε Γεωργιάδη, αυτό που κάνατε τώρα αναιρείτε την ενημέρωση. Δεν πρέπει να μάθω εγώ να ενημερώσω τον κόσμο. Μέχρι που θα μεσάνιστε τον Χατζησοκράτη στο Υπουργείο. Καλά κάνει και η Μάγδα και εσείς και το λέτε. Δεν πρέπει να ενημερώσουμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή το είπατε, γιατί μεταφέρατε την είδηση στην ορθή,
Δεν λέω την ψευδή, την ορθή. Ότι επειδή είπα ότι αυτό θα γίνει κιόλα. Μα έμαθα ότι θα αλλάξει. Κακό είναι που το έμαθα. Δεν λέω γι' αυτό. Άρα λοιπόν να το ξεκαθαρίσουμε. Ελάτε. Όμως εδώ υπάρχει μια βασική ένσταση. Την οποία, κύριε Αυτιά, εάν την ακολουθήσετε, εγώ δεσμεύομαι να πω ότι πραγματικά ο Γιώργος Αυτιάς δεν είναι καθόλου λαϊκιστής. Ποια είναι η πρόταση. Κάθε φορά που θα λέτε στην τηλεόραση από εδώ και μπρος, δεν μου αρέσει αυτό το φορολογικό μέτρο, μάλιστα δεκτών, δεν μου αρέσει να φορολογείς τα παιδιά σας αυτοκίνητα που πατέ, θα πρέπει να μας κάνετε και μία πρόταση. Ναι, στην κάνω τώρα. Θα είναι το δημοσιονομικό δύναμο. Πιάσε αυτούς που βγάλανε τα λεφτά στο εξωτερικό και βάλτε του φόρου 50%. Απάντησε μου τώρα. Μισό. Να απαντήσετε, κύριε Γεωργιάδη. Εγώ μπορώ να μιλήσω κάποια στιγμή και αμέσω. Θέλω να τα ακούσετε όλα για να σα. Εδώ και 70 λεπτά είναι το αμέσω. 70 λεπτά περιμένω. Περίμενε για το κύριο Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, εξαντλήσετε σε αυτή την κυβέρνηση όλα τα περιθώρια που μπορούσατε να απαντήσω όμω, ρε παιδιά. Μου κάνετε ένα ερώτημα. Θες και δεύτερο τώρα. Δεν απαντώ. Θες και δεύτερο. Γιατί αυξήσατε το πετρέλαιο 40% όταν δεν μπορείτε να πιάσετε τη φοροδιαφυγή. Και μου αυξήσατε εμένα το πετρέλαιο 40%. Όχι μόνο εμένα, σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, να απαντήσω. Ελάτε. Λοιπόν, και στα δύο. Η κυβέρνησή μας φυσικά. Η κυβέρνησή μας είναι σωστά και τα δύο. Είναι σωστά και τα δύο. Ελάτε. Η κυβέρνησή μας είναι η πρώτη κυβέρνηση στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Που έκανε τι? Που έχει στείλει 17.500 σημειώματα ήδη σε αυτούς που έβγαλαν τα λεφτά του το εξωτερικό. Σωστό αυτό. Άρα η πρώτη σας πρόταση ήδη γίνεται από την κυβέρνηση. Τα λεφτά. Θα δούμε πώς θα είναι. Δεν είναι η διαδικασία αυτόματη, αφού ξέρεις οικονομικά καλύτερα από μένα. Λοιπόν. Δεν σημαίνει ότι επειδή σε πιάσαμε, αύριο εισπράξαμε. Υπάρχει μια διαδικασία. Λέω όμως, αυτό που λέει ο Γιώργος Αυτιάς ως ισοδύναμο, ήδη το έχουμε προϋπολογίσει. Είναι μέσα. Δεύτερον, στην πάταξη του λαθρεμπορίου των καυσίμων που πολύ ορθά αναφέρεις και εγώ αν με ρωτήσεις θεωρώ ότι έχουμε μείνει ακόμα πίσω και έχουμε δρόμο να διανύσουμε. Και το λέω ευθέως. Εγώ δεν ήθελα να έχουν μπει και τα σκάνερ στα λιμάνια, έχουν καθυστερήσει και δεν έχουν πάμε μπει. Πάμε στα παιδιά για να πάρουν το λόγο, κύριε Ζωή. Ένα τελευταίο. Θέλω να απαντήσω στον κύριο Γερακαράκο. Ναι. Το παίρνω ως χιούμορ ότι δεν έχει παντρευτεί ως τώρα λόγω μνημονίου. Φαντάζομαι θα είχε πολλές ευκαιρίες στη ζωή του πολύ προμνημονίου να παντρευτεί. Πολλοί δεν παντρεύτηκαν λόγω μνημονίου. Αλλά το προσπερνάω. Και πέσαν έξω και τα τρία. Κύριε Γερακαράκε, ακούστε σε ποια χώρα ζούμε για να συνεννοούμαστε. Γιατί εγώ λέω ότι όσα είπατε είναι σωστά. Η κοινωνία θέλει να λύσουμε το θέμα της λαθρομεταναστεύσεως. Ένα κομμάτι της εξώσεως. Όταν φτιάχνουμε τα κέντρα για να τους βάλουμε μέσα, γιατί πού θα τους πάμε, η κοινωνία στην κάθε πόλη εξεγείρεται. Και δεν αφήνει να φτιάχνουμε τα κέντρα. Και πηγαίνουμε και χρυσή αυγή απ' έξω και δέρνετε. Θα το δούμε μετά το θέμα αυτό. Για να μην γίνουν τα κέντρα. Για στα παιδιά είμαστε. Όταν δεν κάνουμε τα κέντρα. Εγώ δεν μίλησα για κέντρα. Κύριε Γερακαράκη, με τη σειρά. Όταν δεν κάνουμε τα κέντρα. Με τη σειρά. Εδώ είναι η κυρία των Αλεξανδρών. Εδώ καταψήφισε τα κέντρα. Ο κύριος ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τα κέντρα. Φυσικά με τον τρόπο που. Προσέξτε τώρα. Καλά. Προσέξτε τώρα. Από τη μια δεν θέλουμε τα κέντρα. Δεν τα θέλουμε. Από την άλλη δεν θέλουμε να μα δίνουν μετανάστε. Από την άλλη δεν μπορούμε να μα δίνουν στο αστυνομικό τμήμα. Για να μην αλλάζουμε θέματα. Του βάλουμε και για να καλάσουμε το κεφάλι. Για να μην αλλάζουμε θέμα, είστε. Να κατέβετε εσεί με του κρατούμενου να κάτσετε. Να την πάτε εσεί στα παιδιά. Σα είπα και εγώ τα ψήφισα τα κέντρα για να μην έχετε του κρατούμενου μέσα. Μην το λέτε σε μένα. Αυτή την κατηγορία, κύριε Γερακαράκε, να την πείτε στα κόμματα. Που καταψήφισαν κύριε τα κέντρα. Γιοργιάδη. Αυτά τα κόμματα που καταψήφισαν τα κέντρα θέλει ο αστυνομικός να κολλήσει ψώρα. Λοιπόν, να το καταλάβουμε. Καταλάβατε. Κύριε Γερακαράκο, ένα λεπτό. Κύριε Γερακαράκο, ένα λεπτό. Περίμενε ένα λεπτό. Καμία σημασία. Σε παρακαλώ, περίμενε. Έφυγε από τα παιδιά γιατί διαστραπάτα. Μόλι τα ζοριζώσουν. Μοιάζουμε και στου αστυνομικού. Καταψηφίζουμε τα κέντρα. Κύριε Αλεξιάδη, ο κύριο Γεωργιάδη ξέφυγε από τα παιδιά και πήγε κατευθείαν στο θέμα των αστυνομικών γιατί τον βολεύει. Έχετε το λόγο, κύριε Αλεξιάδη. Να απαντήσω, κύριε Αυτιά. Όχι, όχι, κύριε Γερακαράκο. Περιμένετε. Και... εγώ βάζω στην ατζέντα. Ναι. Ο Γεωργιάδης για τη Βουλή. Εδώ είναι εκπομπή. Ελάτε, κύριε Αλεξιάδη. Να απαντήσω, κύριε Αυτιά, και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με κάτι ευχάριστο για να μην πέφτει και μαυρίλα στους τηλεθεατές ότι όλα είναι μαύρα. Οι ρυθμίσεις του Μαυρακάνη. Πρώτα απ' όλα, δεν θα έχουμε αύξηση φορολογίας σε όλους. Από ό,τι φαίνεται θα υπάρχουν κατηγορίες συμπολιτών μας, μερικοί έχουν και κάτι ωραία κότερα εδώ δίπλα, οι οποίοι θα έχουν μείωση φορολογίας. Αχα. Διότι μαθαίνουμε ότι θα έχουμε μείωση στο φόρο στα μερίσματα. Τώρα τι σχέση έχει αυτό με τις επενδύσεις, πρέπει κάποιος που σπουδάσει οικονομικά να μας το εξηγήσει. Μάλιστα. Εγώ δεν μπόρεσα στα βιβλία σας να βρω κάποια απάντηση. Και δεύτερη είδηση, σε σχέση με τις φοροαπαλλαγές, δεν θα έχουμε κατάργηση φοροαπαλλαγών για όλους. Δηλαδή, δεν θα έχουν όλοι πρόβλημα. Δηλαδή? Δεν θα καταργηθούν οι φοροαπαλλαγές ή μάλλον ο ειδικός τρόπος φορολόγησης των βουλευτών. Οπα. Εμείς, σαν Ομοσπονδία Φοριακών, ζητάμε και είναι μια έμεση απάντηση
στο ερώτημα πού θα βρούμε τα έσοδα, ζητάμε εδώ και πολύ καιρό διάλογο για να καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις όπως καταθέτουμε στην κοινωνία. Μισό λεπτό. Λέτε για... ότι οι βουλευτές δεν φορολογούνται από το πρώτο ευρώ όπως όλοι οι Έλληνες, αυτό μας λέτε τώρα. Παρότι οι βουλευτές ορκίζονται στο άρθρο 4 του Συντάγματος που λέει τα ωραία περί ισότητος, ναι, όταν έρχεται η ώρα να το εφαρμόσουν αυτό στα θέματα φορολογίας των εισοδημάτων τους, ναι, δεν κάνουν αυτό που κάνουν στον κύριο αστυνομικό ή σε μένα το δημόσιο υπάλληλο, δηλαδή να φορολογούνται με όλα τα εισοδήματά τους στην κλίμακα. Αλλά... έχουν διαφορετικό τρόπο φορολόγησης. Ένα μεγάλο μέρος των εισοδημάτων τους είναι αφορολόγητο, ναι, και ένα κομμάτι του εισοδήματος φορολογείται με ειδικό τρόπο. Εγώ λοιπόν ρωτάω, αφού υπάρχει τόση αγωνία και αφού η χώρα είναι σε αυτή την κατάσταση και αφού πρέπει να βρούμε έσοδα, για ποιο λόγο δεν καταργούνται με μία διάταξη? Εγώ να τη φέρω αύριο τον πρωί στον κύριο Γεωργιάδη, που θα λέει ότι τα εισοδήματα που παίρνουν οι Έλληνες βουλευτές από τη Βουλή, ναι, φορολογούνται με τις διατάξεις που ισχύουν για όλους τους πολίτες. Για ποιο λόγο δεν γίνεται αυτό? Ας αφήσουμε λοιπόν τις προφάσεις, ας μπούμε στην ουσία των πραγμάτων. Να τελειώσω σας παρακαλώ. Να τελειώσω. Λέω λοιπόν ότι ας μπούμε στην ουσία των πραγμάτων και ας δούμε το τι μπορεί να γίνει. Σαν Ομοσπονδία Φοριακών ζητάμε να υπάρχει διάλογος επιτέλους στα θέματα φορολογίας για να καταθέσουμε τις προτάσεις και να βρούμε μέσα από εκεί τα έσοδα. Και επειδή ακούστηκε κάτι προηγουμένως, ας μην μένουν στον αέρα. Ρωτήσατε κάτι πολύ εύστοχο, αλλά ξεπεράστηκε στην πορεία της κουμέντας. Ας μην μένει στον αέρα το ποιοι προτείνουν κάποια πράγματα. Ποιοι προτείνανε να καταργηθεί το αφορολόγητο για τα παιδιά? Εκεί μέσα συνεδριάζουν οι εκπρόσωποι τριών κομμάτων και οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Από τους υπηρεσιακούς παράγοντες μαθαίνω ότι δεν είναι η πρόταση από την πλευρά των υπηρεσιακών παραγόντων. Αλλά είναι από την πλευρά πολιτικών παραγόντων. Ας βγουν λοιπόν εδώ, γιατί αν υπάρχουν φαντάσματα στην Καραγιώργη Σερβίας, να κάνουμε κανένα εφιέλαιο. Εγώ εκτός από την Αγία Υπομονή που έχω στο γραφείο μου, είναι μια πολύ καλή εικόνα από μια Αγία, έχω και άλλες εικόνες. Ας κάνουμε ένα εφιέλαιο για να μην έχουμε φαντάσματα στην Καραγιώργη Σερβίας που προτείνουν κάτι και χάνονται. Βάλαμε πολλά θέματα. Με καλοπιστία, το ξέρετε. Γιατί εδώ, ακούστε να δείτε, είναι άνθρωποι από όλες τις κοινωνικές ομάδες. Με μεγάλη χαρά είδα ότι όλοι διαφωνούν με τον τρόπο φορολόγησης, περικοπής επιδομάτων και κατάργησης φοροελαφρύνσεων για τους γονιούς. Γιατί από τη μια σου λέει κάνε παιδιά και από την άλλη σου λέει θα πληρώσεις τρεις διαφορετικούς φόρους, οι οποίοι στην πορεία γίνονται τέσσερις και πέντε και έξι και ούτω καθεξής. Και από την άλλη, μετά το διάλειμμα θα πάμε στον κόσμο. Θα πάμε στην κυρία Παπαδοπούλου. Μην τα αφήσουμε να πάτε. Θα απαντήσετε. Ναι, κύριε Γεωργιάδη, μέχρι τις 11 θα είμαστε εδώ. Γιατί μην ο κύριος Αλεξιάδης, ναι, μάλλον συναγωνίζεται τους τηλεοπτικούς δημοσιογράφους ελεγγυσμού. Έριξε βόμβα ο κύριος. Εσείς από τηλεοπτικά θέματα, κύριε Αδωνή. Εγώ εδώ εκφράζω μια κατηγορία εργαζομένων. Όπως μιλάει με στοιχεία, δεν λέει κάτι που είπατε. Ο κύριος είναι προφανώς συνδικαλιστής. Γιατί ονομάζεται καλά τη δουλειά του συνδικαλιστή. Επιστήμονα σε φορέ. Ό,τι είπε ήταν λάθος. Θα τα μάθω σωστά μετά. Δηλαδή φορολογήστε όσο εγώ. Από το πρώτο ευρώ. Αντέχετε το διάλογο, κύριε Γεωργιάδη. Αντέχετε το διάλογο, κύριε Γεωργιάδη. Αντέχετε το διάλογο. Ακούστε λίγο. Όταν εγώ μπήκα στη Βουλή το 7, αυτό που ίσχυε ήταν 10% αυτοτελής φορολόγηση στη βουλευτική αποζημίωση. Και τώρα. Φαντάζομαι το ξέρετε. Και τώρα. Τώρα, ναι, 2010, φορολογεί τη βουλευτική αποζημίωση στην κλίμακα του εισοδήματος. Χωρίς καμιά λόγια απαλλαγή, να καθιόμαστε, το ξέρετε. Από επιτροπές και λοιπά και τα επιχείρημα. Άλλα λόγια να καθιόμαστε. Έχω εδώ τους φορολογούνται. 75% 2 ευρώ το μήνα. 2 επιτροπές το μήνα. Φορολογούνται επιτροπές. Δεν είμαι βέβαιος. Εδώ θα το κοιτάξω. Φορολογείστε το επίδομα γραφείου. Δεν είστε βέβαιος. Δεν είσαι βέβαιος γιατί φορολογείσαι. Ξαναλέω. Δεν είσαι βέβαιος γιατί φορολογείσαι. Όταν μπήκα εγώ στη Βουλή, ναι, ήταν 10% η φορολόγηση στη βουλευτική αποζημίωση. Και τώρα... Λέω αλήθεια ψέματα, κύριε Αλεξιάδη. Πετάτε την μπάλα στο γήπεδο και εδώ κοντά υπάρχει ένα... Λέτε άλλα πράγματα από αυτό που σας ρώτησα. Όχι, αφήστε το ανακριτικό ύφος σε μένα. Λέω όχι, αλήθεια, κύριε Γεωργιάδη. Λέω αλήθεια ότι λέτε ψέματα, και για 70 χρόνια... Λέτε ψέματα. Από μένα φορολογούνται με 10%. Λέτε ψέματα, κύριε Γεωργιάδη. Λέω αλήθεια ή ψέματα ότι εγώ ψήφισα
και μπήκε τη βουλευτική αποζημίωση στα εισοδήματα των βουλευτών και φορολογούνται με την κλίμακα. Θα ηρεμήσετε να κάνουμε ήρεμο διάλογο. Άρα θα ηρεμήσετε να κάνουμε διάλογο. Θα ηρεμήσετε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Υπάρχει μια διάσταση απόψεων, φίλε. Να απαντήσουμε όμω, κυρία Αυτιά. Γιατί ακούγονται και ψέματα εδώ. Ακούστε, μηδενή δίκη δικάσει πριν αμφίνουμε εικόνε να ακούσει. Έχω φέρει τα χαρτιά μαζί μου, κυρία Αυτιά. Έχουμε τον επιστήμονα Αλεξιάδη που λέει υπάρχει αυτό. Οικονομικά σπούδασε. Συνδικαλιστή βέβαια. Μισό λεπτό. Λοιπόν, και λέει αυτό. Έχουμε τα παιδιά. Έχουμε τη φορολόγηση των παιδιών. Που έγιναν αυτοκίνητο, έγιναν τεκμήριο, γιατί το θέλει η Τρόικα. Η Τρόικα θέλει να μην φυλάμε κιόλα. Η Τρόικα σου λέει τι, σύνορα, τι είναι αυτό το πράγμα. Άστο να πάει στην Ευρώπη. Εσεί μα λέτε ότι μία ότι κάνουμε ό,τι λέει η Τρόικα. Εμεί δεν θα κάνουμε τα παιδιά τεκμήριο, δεν θα καταργηθεί το δώρο. Στο Άλτερ, όταν έλεγα ότι θα καταργηθεί το δώρο του δημοσίου και μου έλεγε. Εγώ έλεγα θα καταργηθεί. Εγώ. Το έλεγε. Φυσικά. Α, μάλιστα. Άρα το ξέρε. Πού έχω ψέματα. Όπω έλεγα τότε θα καταργηθεί, σου λέω τώρα. Ούτε η θητεία θα καταργηθεί. Ούτε τα παιδιά θα είναι τεκμήρια. Μάλιστα. Λοιπόν, γρήγορο διάλειμμα. Έχουμε πολλή κουβέντα να κάνουμε. Μην μιλαχολείτε, κύριε Χατζοκράτη. Να πάρετε το λόγο. Να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε όσα ακουστήκαν. Λοιπόν, κοιτάξτε, κύριε Χατζοκράτη, θέλει μάχη από εδώ και μπρος. Και θέλει αντισώματα γερά. Και θέλει και δύναμη. Και την έχετε τη δύναμη. Να πείτε όχι σε μερικά πράγματα από αυτά που λέει η Τρόικα. Πάντως δεν είναι μόνο τα παιδιά έτσι, αυτό έτσι, που συζητάμε. Είναι και άλλα έχετε πράγματα. Δει τη φορολογία. Ακριβώς. Έχετε καταλάβει τι φορολογία πληρώνει ο Έλληνας άσχετα από τα παιδιά. 8 φορές το τι πάνω. Έχει γίνει με τη φορολογία του. Εγώ θα τα δώσω στον κύριο Χατζοκράτη να τα δώσω στο Υπουργείο. Πιάνουμε ένα θέμα που λέγεται παιδί, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Των Ελλήνων, μισθωτών και συνταξιούχων. Εδώ πέρα δεν πάνε να πληρώσουν. Από το 10. Να πάμε το θέμα των βουλευτών θα πούμε. Πάμε στο θέμα των βουλευτών θα πούμε. Θα πάμε αμέσως μετά, ναι. Λοιπόν, πάμε και στα παιδιά, γιατί οι οικογένειες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 9 και 31 πρώτα λεπτά. Χιλιάδες οικογένειες περιμένουν και πράγματι αντέδρασε, ζήτησε ο Σαμαράς αλλαγή. Και λέει βρείτε τρόπο. Και μαθαίνω ότι το Υπουργείο θα αυξήσει το φόρο στα ακίνητα στην υψηλή ακίνητη περιουσία για να περικόψει κάτι από τις οικογένειες. Και αυτό είναι το σωστό. Δεν έχουν ακίνητα. Έτσι. Και αυτό είναι, και αυτό είναι το σωστό. Από κάπου λεφτά. Από κάπου πρέπει να. Ναι, αλλά να μην πληρώσει η οικογένεια. Το είπε ο κ. Χατζοκράτης, αυτό δεν περνάει. Το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αντέδρασε ακόμη και ο Γεωργιάδης. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ελάτε. Έως τις 11 θα είμαστε εδώ και φίλες και φίλοι, ελάτε να κάνουμε την κουβέντα μας. Α, το καλό το παλικάρι από τους ομολογιούχους είχαν τα λεφτά τους, τα είχαν μαζέψει, ναυτική, στρατιωτική, εφάπαξ, χίλια πράγματα. Όπως ο Γιάννης είναι. Και τελικά κούρεψαν τους φτωχούς και τα νησιά Κέιμαν πληρώθηκαν κανονικότατα. Σε λίγο. Σε λίγο θα πάμε. Σε λίγο. Πάμε στους τρίτεχνους. Στους πολύτεχνους, αυτούς που έχουν παιδιά. Η κυρία Παπαδοπούλου μαζί μας από τη Θεσσαλονίκη. Να την καλημερίσουμε. Καλημέρα, κυρία Παπαδοπούλου. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα σε όλους και καλό μήνα. Να είστε καλά. Λοιπόν, επειδή άκουσα τους τρεις αντιπροσώπους, εκπροσώπους των κομμάτων, τους τέσσερις. Μπορώ έναν λίγο να μιλήσω. Βεβαίως. Τον κύριο Χατζησοκράτη από τη Δημάρ. Προεκλογικά είχαμε τη διαβεβαίωση και έγγραφη επιστολή, μπορώ να σας τη στείλω από τον πρόεδρο, ότι στηρίζει την τριτεκνία, από τον κύριο Κουβέλη, ναι. Στηρίζει τους τριτεκνούς και λόγω του δημογραφικού επιβάλλεται να χαρακτηριστούμε πολύτεκνοι. Άρα, ό,τι και να λένε τώρα, εγώ δεν λέμε το θεωρώ, τίποτα, κύριε Παπαδοπούλου. Ψέματα. Άρα, μας στηρίζετε. Βεβαίως. Και την επόμενη εβδομάδα που ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατεβάσει νομοσχέδιο, γιατί είμαστε σε επικοινωνία. Θα κατεβάσει νομοσχέδιο με το οποίο θα ζητάει να ψηφίσετε όλοι οι τρίτεκνοι να χαρακτηριστούν πολύτεκνοι λόγω του δημογραφικού προβλήματος. Κάτι που υπάρχει από το 93 απόφαση ομόφωνη της Βουλής. Μάλιστα. Θα το κατεβάσει. Τότε θα δω που όλοι τώρα συμφωνείτε ότι έχουμε σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα. Τότε θα δούμε ποιος ψηφίζει και ποιος δεν ψηφίζει. Και ποιος λέει αλήθεια τώρα. Το επόμενο. Λοιπόν, το επόμενο. Πάει και το ΣΥΡΙΖΑ. Γεωργιάδης. Ο κύριος Γεωργιάδης, είμαστε 250.000 τρίτεκνες οικογένειες. Ναι. Αυτά τα παιδιά δεν γεννήθηκαν από το 6 και μετά που βγήκε ο νόμος για να πάρουμε κάποια λεφτά. Ναι. Θέλαμε, αγαπούσαμε τα παιδιά και κάναμε. Απλώς λόγω του δημογραφικού και λόγω της υπδέσμευσης του Καραμαλή το 4 ότι αν γίνει κυβέρνηση θα γίνουν οι τρίτεκνοι πολύτεκνοι, πάλι με λόγο το δημογραφικό, πέρασαν 2 χρόνια, δεν μας έκανε πολύτεκνους, έβγαλε ένα νόμο που δόθηκαν κάποιες παροχές. Με αυτές τις παροχές και με τη διεκδίκηση τη δική μας,
παίρναμε και κάτι, αυξήθηκαν οι γεννήσεις. Ναι. Κάτι έκανε ο Καραμαλής. Μάλιστα. Καλό. Για να μιλήσουν και οι άλλοι, κυρία Παπαδοπούλου, οι άλλοι συναδελφοί σας εκεί. Ναι. Ελάτε, παιδιά, καλημέρα. Σταύρο Ιωαννίδη, να μιλήσουν όλοι. Καλημέρα. Οι καλημέρα, καλημέρα. Ναι, ναι, να δώσουμε, το λόγο στον κύριο Τσούλιο. Ήθελα να πω ότι και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Αλογοσκούφης μας ένταξε και μας έδωσε κάποια πράγματα που έπρεπε να πάρουμε σαν κυβερνήσεις οικογένειες. Στα πλαίσια της οδηγίας που υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί τους τρίτεκνους απολύτεκνους, πλην Ελλάδος. Στα πλαίσια αυτά, και ένα τελευταίο που ήθελα να πω είναι το εξής, ότι καλή πρόταση και βγήκε από τα ρούχα του κ. Σαμαράς, που και εσείς, κ. Αλογοσκούφη, αλλά να δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος. Γιατί μηδέν πήρε το τέλος, μακάριζε. Πόσα χάνετε τώρα. Και ότι θεωρεί. Πόσα χάνετε. Κοιτάξτε, εγώ και εσύ σύζυγός μου, από μία πρώτου που φεύγουν και, και το 10% των παιδιών από το, μισθό μας, ναι, θα είμαστε περίπου 200 ευρώ κάτω, εγώ και εσύ σύζυγός μου. Το μήνα 200 ευρώ. Ενδεχομένως. Το μήνα 200 ευρώ. Είμαστε κάτω 200 ευρώ. Το μήνα 200 ευρώ. Άρα επιβεβαιώνεται, κυρία Ξουλίδου, που είπε ότι όσοι έχουν παιδιά από εδώ και μπρος, 200 ευρώ ένας που έχει ένα παιδί, 400 αυτός που έχει δύο παιδιά, 700 αυτός που έχει τρία και 1200 αυτός που έχει τέσσερα. Δεν μιλάω για το επίδομα του ΟΚΑ, έτσι, αυτό είναι άλλο θέμα, έτσι. Μιλάω απλά από το μισθό μου τι θα παίρνει. Θα παίρνει 100 ευρώ από μένα, 100 από τη γυναίκα μου. Συν το επίδομα του ΟΚΑ το οποίο τελειώνει, συν τη φορολόγηση η οποία είναι στην 700 ευρώ, όπως πολύ καλά λέτε, και θα δούμε εάν τελικά ο κ. Σαμαράς καταφέρει να αλλάξει αυτό το πράγμα. Αυτό που θέλει η Τρόικα. Είναι διπλό χτύπημα, δεν τώρα, είναι. Τώρα, από τους πίνακες που έχει το Υπουργείο Οικονομικών, προσέξτε, δεν θα τους δείξουμε, θα σας τους πω μόνο. Έως 11.000 ευρώ. Ένας που έχει τρία παιδιά χάνει έως και 2.508 ευρώ το χρόνο. Αυτός που έχει εισόδημα 11 έως 22.000 ευρώ χάνει έως 3.318 ευρώ το χρόνο. Αυτός που έχει εισόδημα 22 έως 33.000 ευρώ χάνει έως 4.628 ευρώ το χρόνο. Και αυτός που έχει εισόδημα 33 έως 45.000 ευρώ με τρία παιδιά χάνει 6.138 ευρώ το χρόνο. Και αυτό ήταν ο λόγος που ακόμη και ο Γεωργιάδης, έτσι, που ξέρετε πόσο στηρίζει την κυβέρνηση, το ξέρετε, το ξέρει και εκείνος ο ίδιος, είπε αυτό το πράγμα δεν μπορεί να περάσει. Πέραν της κατάργησης των φοροελαφρύνσεων και πέραν της αύξησης του φόρου για όποιον έχει περισσότερα παιδιά. Κύριε Γεωργιάδη, αυτό πρέπει να αλλάξει. Η κυρία Παπαδοπούλου ξέρει πάρα πολύ καλά, ναι, δύο πράγματα. Πρώτον, και το είπε και την ευχαριστώ, ότι η κυβέρνηση Καραμαλή ήταν η πρώτη κυβέρνηση που προσπάθησε να κάνει κάτι σε αυτό το θέμα και είχε αποτελέσματα. Και δεν όσο αφορά εμένα προσωπικά, ξέρει πάρα πολύ καλά τις απόψεις μου και πόσο συμφωνεί, πόσο συμφωνώ με αυτά που λέει. Σας λέω λοιπόν, κυρία Παπαδοπούλου. Έχει δίκιο, έχουμε μιλήσει και τηλεφωνικά λοιπόν, με τον κύριο Άδωνη. Σας λέω, να μας στηρίζει. Σας ωραία, λέω θα λοιπόν το ψηφίστε ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Γεωργιάς... Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Να μην κάνει η κυβέρνηση του Σαμαρά και των δύο άλλων κομμάτων, του κυρίου Κουβέλη και του κυρίου Βενιζέλου. Ρύθμιση. Αυτό που πρέπει, μας ενδιαφέρει το δημογραφικό και μας ενδιαφέρει ρωτώ, το παιδιά. Ρωτώ, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό, ένα λεπτό, κυρία Παπαδοπούλου, ένα λεπτό. Ναι, αυτό το πράγμα το ψηφίζετε όπως είναι τώρα, κύριε Γεωργιάδη. Αυτό θα ρωτούσα. Σας είπα ότι αυτό δεν θα ισχύσει. Εγώ σας ρώτησα αν θα ψηφίζατε τούτο εδώ το πράγμα. Εγώ θα ψηφίσω αυτό που θα έρθει γιατί στηρίζω την κυβέρνηση. Άρα αυτό δεν το ψηφίζετε. Δεν θα είναι αυτό. Από τα αρχαία ελληνικά που λέτε τα ημίς ημών εκεί που σας βλέπω τα βράδια και δόξα τω Θεώ τα πάτε καλά. Τα ημίς ημών, Ηρόδοτος κλπ. Με Ιθοκηδίδης, τρεις βαθμούς μοιοπία έκανα για να τα πάθω. Λοιπόν, Ηρόδοτος, τώρα θα λέει Ηρόδης. Αυτό το πράγμα, να σου πω κάτι, θέλει καρδιά Άδωνη Γεωργιάδη. Όσο καρδιά έχει να πεις ναι στα δύσκολα, τόσο καρδιά έχει να πεις όχι και στα δύσκολα. Δεν θα ισχύσει, αλλά θα σας πω και κάτι. Για να λέμε και το λόγο. Ελάτε. Και το μέτρο που πήρε η κυβέρνηση για να δίνει επίδομα και από το πρώτο παιδί. Μην το υποτιμούμε και αυτό το μέτρο. Αυτό είναι άλλη ιστορία, μάλιστα. Πάμε στους άλλους βουλευτές τώρα, κυρία Ξουλίδου. Ελάτε. Ανεξάρτητοι Έλληνες. Τι θα πιέσετε, τι θα κάνετε, ώστε αυτό το τριπλό χαμηλό βαρομετρικό να εξαλειφθεί. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι είναι ήδη στα σκαριά ένα νομοσχέδιο που και εμείς ετοιμάζουμε για την εξίσωση τριτέκνων πολυτέκνων και για, ουσιαστικά για την πρημοδότηση, θα έλεγα, το να μπορέσουν σήμερα οι νέοι άνθρωποι να παντρευτούν. Πρώτα απ' όλα από εκεί να ξεκινήσουμε. Και σήμερα ακούστε, με 450 ευρώ, κύριε Αυτιά. Δεν ζεις. Όχι, δεν ζεις. Δεν τολμάς να διανοηθείς να παντρευτείς το τέρι σου. Σωστό. Ζεις με το γονιό σου, στηβάζεσαι στο ίδιο σπίτι στο πατρικό. Γιατί όχι να παντρευτείς δεν μπορείς, ούτε καν να διανοηθείς να φέρεις παιδιά στον κόσμο. Είπε ο κύριος Χατζησοκράτης πολύ ορθά πριν από λίγη ώρα ότι όλο αυτό το σχέδιο αφορά το πρώτο παιδί, το δεύτερο παιδί, το τρίτο παιδί. Και έρχεται φόρος για το πρώτο, για το δεύτερο και για το τρίτο. Πάω στον κύριο Τσουκαλά για να επιστρέψω πάλι στον κύριο Χατζησοκράτη και μετά στους καλεσμένους μας. Κύριε Τσουκαλά,
Εγώ πιστεύω... Έρχεται και φόρος και περικοπή φοροελάφρυνσης και μείωση επιδόματος. Είναι τριπλό το κακό. Προσέξτε το, θα το βρείτε μπροστά σας. Θα το βρείτε στην κάλπη. Κοιτάξτε, εδώ πέρα είναι ένα τριπλό κτύπημα, ναι, απέναντι σε μια πολιτική που θα έπρεπε να είναι τελείως διαφορετική σε σχέση με το δυνατότητα που πρέπει να δίνουμε στον κόσμο και στην οικογένεια να κάνει παιδιά, τα οποία τα έχουμε μεγάλη ανάγκη και πρέπει κάθε οικογένεια να έχει ένα-δύο παιδιά τουλάχιστον. Γι' αυτό το λόγο και η Τρίτεχνη, ναι, στην κατάσταση που είμαστε αυτή τη στιγμή, είναι λίγο φαϊνότερο ότι θεωρούνται πολύτεχνοι. Οι Τρίτεχνοι είναι, ναι, λίγο φαϊνότερο ότι θεωρούνται πολύτεχνοι πια σε αυτή την κοινωνία, η οποία δεν μπορεί να κάνει ούτε ένα παιδί στο ζευγάρι. Έχετε υποχρέωση όμως γιατί... να στηρίξετε και αυτούς που έχουν ένα παιδί και δύο παιδιά, εμείς, διότι και αυτοί έχουν μείωση εισοδήματος, έχουν μεγαλύτερη παρακράτηση μισθού όταν θα μπει ο καινούριος χρόνος, εκτός από τις φορολογίες που έρχονται. Ο κ. Χατζογράτης είναι άριστος στα οικονομικά. Έχουμε μεγαλύτερη παρακράτηση. Είναι έτσι, κύριε Χατζογράτη, δεν είναι? Θα σας πω τα νούμερα. Ελάτε, όμως, όταν... ελάτε, κάθε οικογένεια, κάθε παιδί που κάνει, ναι, και όσο τα παιδιά προχωράνε και περισσότερα, θα πρέπει να επιβραβεύεται. Και θα πρέπει να επιβραβεύεται, γιατί γνωρίζετε ποια είναι η κατάσταση, μάλιστα, έξω, τι γίνεται με τα γάλατα, τι γίνεται με τις πάνες, με τι γίνεται με το οτιδήποτε έχει σχέση με το παιδί. Έτσι είναι. Η κερδοσκοπία είναι άλλη προηγουμένου. Εγώ, επειδή έχω και μωρά παιδιά, ναι, το τελευταίο χρονικό διάστημα, ωραία, ξέρω και καταλαβαίνω, έτσι, ότι δεν μπορείς να ζήσεις ούτε με τα 100 ευρώ επιπλέον, ούτε με 200 ευρώ επιπλέον. Σωστό. Για το κάθε παιδί. Είναι τα έξοδα τεράστια, έτσι, εάν θες να έχεις μια αξιοπρεπή διαβίωση και μια αξιοπρεπή ανατροφή παιδιών. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Και έτσι θα προχωρήσουν. Η οικογένεια αυτή τη στιγμή έχει προτεραιότητα. Κύριε, ναι, Τσουκαλά, οι πάνες του μωρού σας γνωρίζετε ότι τις φορολογούν ως είδος πολυτελείας. Βέβαια. Εσείς γνωρίζετε ότι οι πάνες που είναι του μωρού στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είμαστε, δηλαδή, εδώ στοιχίζουν τα διπλάσια από ό,τι στοιχίζουν στην Ολλανδία, στο Παρίσι, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Το ίδιο προϊόν σε δύο διαφορετικές χώρες. Μάλιστα. Το ίδιο προϊόν. Επίσης, ότι το γάλα εδώ κάνει 1,50, 1,70, 1,40 στο σούπερ μάρκετ και σε άλλες χώρες είναι κάτω από 1 ευρώ. Επίσης, κύριοι βουλευτές, η Τρόικα επέβαλε εισιτήριο 25 ευρώ στα νοσοκομεία και 15 στα καζίνο. Και είναι η μεγαλύτερη ντροπή. Να πω η μεγαλύτερη ντροπή που θα μπορούσε να γίνει ποτέ σε μια χώρα. Και δεν σηκώθηκε ένας όρθιος να πει τι ψηφίζουμε, μωρέ, σε αυτή τη Βουλή. 25 ευρώ στα νοσοκομεία και 15 ευρώ είσοδο στα καζίνο για να επιβεβαιωθεί ο Στίγκλιτς. Όπου πήγε η Τρόικα, αναπτύχθηκε ο Τζόγος και η πορνεία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που, ναι, είναι ο Στίγκλιτς, η είσοδο στο νοσοκομείο, επειδή έχω χρειαστεί να, ναι, πάω, ναι, είναι 50 δολάρια. Ωραία, τράβα στην Αμερική να γίνεις καλά. Τράβα στην Αμερική να γίνεις καλά, Άδωνη. Να θυμίσω λίγο τι θέλατε να πείτε. Να θυμίσω δύο πράγματα στον κύριο Βορύδη για το συγκεκριμένο θέμα δήλωση που έκανε. Συγγνώμη, στον κύριο Βορύδη. Καλή ώρα του κύριο Βορύδη. Είναι κοντά, είναι φίλοι. Είναι αυτοκόλλητοι. Να θυμίσω λοιπόν μια δήλωση που κάνατε ότι καλά μπήκε το 25, γιατί έτσι δεν μπορούν οι μετανάστες να μπουν στα νοσοκομεία. Αυτό δεν είναι. Και ένα άλλο, να θυμίσω τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Οι παντά μπορούν να μπαίνουν τζάμπα όπως μπαίνουν τώρα και παίρνουν τους θέσεις όλων των υπολογών. Το ίδιο ισχύει για τους Έλληνες. Τη δήλωση του κυρίου Σαμαρά πριν δύο χρόνια, ο οποίος είπε η Ελλάδα σήμερα δεν γεννάει, γερνάει, και ότι είναι ηθικό χρέος της πατρίδας να πρημοδοτήσει και πραγματικά να δώσει κίνητρα. Το είπε αυτό. Εάν αυτή η φράση σημαίνει ότι με το να κόβουμε τα επιδόματα, με το να έχουμε στερήσει το μέλλον των παιδιών, είναι αυτό. Ο κύριος Σαμαράς είπε στους αστυνομικούς ότι θα επαναφέρει τους μισθούς τους σε επίπεδο του 2009 και τώρα τους έχει κάνει να παίρνουν 580 ευρώ το μήνα. Κύριε Χατζογράτη, για ελάτε. Άρα λοιπόν, κύριε Χατζογράτη, δεν περνάει αυτό όπως είναι, έτσι. Και αν κατάλαβα καλά, τη νύχτα υπήρξε μεγάλη κουβέντα και φαίνεται ότι ψάχνουν να βρουν στο Υπουργείο Οικονομικών ισοδύναμα ώστε να μειωθεί η φορολογία σε αυτούς που έχουν 1, 2, 3, 4. 5 παιδιά και αυτός ο φόρος να πάει σε αυτούς που έχουν μεγάλα ακίνητα, έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά είναι συναρτημένα με το εισόδημα που έχει ο καθένας και η κάθε μια οικογένεια. Λοιπόν, τα προβλήματα που μέχρι στιγμής με το προσχέδιο, ναι, το οποίο υπήρχε, λειτουργούν από το 19.000 και πάνω. Από το 19.000 και κάτω, που είναι περίπου το 75% του ελληνικού λαού, γιατί έχουμε πτωχεύσει δυστυχώς. Ναι.
δεν τα αφορά. Αλλά μιλάμε για το παραπάνω που πρέπει πράγματι να γίνει. Κύριε Χατζοκράτη, αυτός που το έφτιαξε αυτό έχει παιδιά. Λοιπόν, δεν ξέρω, έχει. Λοιπόν, αλλά δεν έχει το πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Έχει άποψη. Και όποιοι έχουν άποψη. Τι πάει να πει, έχει άποψη. Κοιτάξτε. Σωστό. Έχει παιδιά. Ξέρει τι σημαίνει να μεγαλώσει οικογένεια. Αφού δεν περάσει έτσι. Ένα λεπτό. Πιέζουμε να αλλάξει, κύριε Αντώνη. Πώς θα αλλάξει. Επιμένω λοιπόν ότι μιλάμε ακόμα για ένα προσχέδιο. Μπράβο. Επειδή πραγματικά μια φιλοσοφία πρέπει να έχει κανείς, τουλάχιστον η Δημοκρατική Αριστερά την έχει, λέει: θέλουμε περισσότερο φόρους από όλους για λιγότερο φόρους από τον καθένα. Θέλουμε αυτό που λέει με λίγα λόγια, πώς θα διευρύνουμε τη φορολογική βάση και πώς θα πληρώνουμε ώστε να το λιγότερο ο καθένας. Με βάση αυτή εμείς προχωράμε. Και λέμε λοιπόν από την πλευρά μας, γιατί τέθηκε ένα ζήτημα το οποίο είναι σοβαρό, επειδή μας ενδιαφέρει να πάρουμε χρήματα από τις επιχειρήσεις, λέμε μέχρι τώρα ήταν 20% στα κέρδη και 25% στα μερίσματα. Η νέα πρόταση λέει 26% στα κέρδη, ναι, 26% στα κέρδη, δηλαδή 6% παραπάνω σε όσες επιχειρήσεις έχουν κέρδη για να τα πάρουμε, διότι μερίσματα, όπως ξέρει όλος ο κόσμος και πολύ περισσότερο όλοι οι εφοριακοί, μερίσματα δεν έχουμε να πάρει. Πάμε σε διάλειμμα και αμέσως μετά. Να απαντήσουμε σίγουρα κάπου την κυρία Φτιάχνη. Και όχι μόνο να λέμε πράγματα έτσι στον αέρα. Εντάξει, αφήστε τα παιδιά και ασχοληθείτε με τα μερίσματα και να δείτε πού θα φτάσετε. Είναι πολλά τα λεφτά αυτά. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε λεφτά για να δίνουμε. Ξέρω, ξέρω. Αυτό που κάνουμε είναι για να πάρουμε το κράτος. Δεν τα πες στην Αχαΐζουσα. Αυτό που έλεγε ο κ. Αλεξιάδης ήταν για να πουλήσει ψηφαλάκια στην τηλεόραση. Δεν τα πες στην Αχαΐζουσα. Να με κατηγορείτε εσεί για λαϊκισμό, κύριε Γεωργιάδη, είναι τίτλο τιμή για μένα. Στο δεύτερο γύρο. Σε διάλειμμα. Αφήστε να μιλήσω γιατί μιλάτε συνέχεια και ηρεμήστε λίγα. Να πουλήσετε λαϊκισμό εν την παρουσία. Είστε λίγο, Γεωργιάδη, κύριε Γεωργιάδη. Λαϊκισμοδιώκτη. Καλώς λοιπόν, το κάνατε. Να με κατηγορείτε εσείς για τίτλος τιμής. Και να πείτε και την κομματική σας ταυτότητα και να τα πείτε αυτά στο κόμμα σας, να τα φέρει στη Βουλή. Πάμε και σε αυτά. Πάμε και σε αυτά, κύριε Γεωργιάδη. Στο κόμμα σας, στο ΣΥΡΙΖΑ, να τα πείτε. Ηρεμήστε μόνο για να κάνουμε κουβέντα ουσιαστική. Να τα φέρει στη Βουλή. Και αφήστε την προβοκάτσια. Το φορολογικό νομοσχέδιο. Άντε, δεν θα διαβουλευτεί και αρχίζει τον λαϊκισμό αυτό τώρα. Αφήστε τα αυτά, κύριε Γεωργιάδη. Εκεί που σας πέφτει να τα κάνετε αυτά. Ο κύριος Γερακαράκος, ο αστυνομικός που παραλίγο να κολλήσει ψώρα. Με κομματική ταυτότητα ΣΥΡΙΖΑ, έχει το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Για να το κάνετε. Σας παρακαλώ πολύ, πρέπει να μιλήσω κάποτε. Κύριε Αυτιά, σας παρακαλώ πολύ. Μπορώ να πω διάλειμμα πάλι όταν λέει αυτή η σκέψη. Η ώρα είναι 10, φίλες και φίλοι. Είστε στο Sky, έως τις 11 θα είμαστε μαζί. Έχουν μπει θέματα. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το οποίο ζούμε. Οι πρώτες σελίδες των εφημερίδων έχουν σήμερα τι? Έχουν ασφαλιστικό, πότε βγαίνω, τι αγοράζω, τι κάνω, τι δείχνω. Μέτρα που ενδεχομένως θα έρθουν το 2013 είναι βέβαιο ότι θα έρθουν. Σας τα λέω εγώ. ΔΕΗ και εισιτήρια θα αυξηθούν. Να το πιο σκληρό μέτρο. 30% θα πάει η ΔΕΗ απάνω. Τσάκα τσάκα. Επίσης, το τεράστιο θέμα είναι το φορολογικό, διότι στα δύο τελευταία χρόνια οι φόροι μισθωτών και συνταξιούχων αυξήθηκαν 8 φορές και των ελεύθερων επαγγελματιών 9. Και βέβαια, το μεγάλο ερώτημα είναι πώς ζω από εδώ και μπρος. Τι κάνω? Άρα, ψάχνουν ισοδύναμα η κυβέρνηση και αυτή είναι η πραγματικότητα, να δει πώς θα φτιάξει τα πράγματα. Αλλά υπάρχει μια κατηγορία Ελλήνων, η οποία αγωνίστηκε, κύριε Αλεξιάδη, για να πάμε αμέσως μετά να στο θέμα που θέσατε. Να απαντήσω όμως, κύριε Αυτιά, επιτρέψτε μου, μη μου, να απαντήσω κάποια στιγμή. Μισό. Βεβαίως. Και θέλω να στηρίξεις και αυτόν τον κόσμο. Μαζεύανε λεφτά. Πήγανε στη Γερμανία. Πήγανε στα βαπόρια. Δουλεύανε στα ορυχεία στη Γερμανία. Δουλεύανε παντού. Και ακούγανε, αγόρασε ομόλογα με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Εγγυάται το ελληνικών δημόσιων. Και είπανε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, κάτσε να τα βάλω εκεί δά. Μπορεί να πιάσει καμιά μπόρα αύριο την άλλη. Να μην κινδυνεύσουνε. Το κράτος δεν πέφτει ποτέ έξω. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί βάλαν τα λεφτά τους. Βάλανε 200.000 και έχουν 20. Βάλανε 150.000 και έχουν 12. Βάλανε 90 και έχουν 9. Ο κύριος Ντόκος είναι απάνω. Είναι ομολογιούχος. Τρέχει και δεν φτάνει ο άνθρωπος. Κόπο μου λέει, ρε παιδιά, εμένα, γιατί μου τον ψαλιδίσατε, μου τον εξαφανίσατε, και τα νησιά Κέιμαν πληρώθηκαν, κύριε Παπαδήμο, μέχρι το τελευταίο ευρώ. Ελάτε, κύριε Ντόκο. Γεια σας, κύριε Διάκο. Ευχαριστώ πολύ. Μας τα κλέψανε, όχι το κούρεμα. Μπράβο. Εδώ πέρα είναι μια ανακοίνωση της 22 Απριλίου του 2009 της Τράπεζας Ελλάδος,
προς το απαταμευτικό κοινό. Ναι. Δεν λέει ούτε τους οχαδόρους, ούτε έτσι μπορεί να χάσει τα λεφτά σε και αυτά. Έτσι. Λέει μια σύμβαση εδώ πέρα ότι θα λήξουν το 2012, το 2014, 2015. Ναι. Με το ανάλογο επιτόκιο. Και συνεπώς αυτά είναι μέσω ΣΑΤ και με αφημί. Άρα είναι πεντακάθαρα, δηλαδή πηγαίνουμε τα λεφτά μας εκεί, υποτίθεται ότι θα μας τα φυλάτανε. Ναι. Και στο τέλος, τώρα το Φλεβάρι Μάρτι το 2012, μας τα βουτήξανε. Πόσα λεφτά χάσατε εσείς? Εγώ προσωπικά έχασα 49.000 είχα βάλει. Μου δώσατε τώρα γύρω στα 7.000 μετρητά. Ναι. 14-15.000 από το 23 μέχρι το 42. Ναι. Στον τάφο μου δηλαδή. 42. Το 2042 θα είσαι 80 χρονών. 80 χρονών. Άλλοι δεν θα ζούνε. Εγώ πάλι καλά. Θα τα δώσω ο Άγιος Πέτρος σε αυτούς. Και το 53% τα 28.000 από τα δικά μου. Ναι. Που τα βουτήξανε. Μισό. Τώρα. Δηλαδή μας στοχεύσανε. Περίμενε. Το ξέρω. Θέλω τον κύριο Χατζοκράτη. Μου είπε το εξής. Τον κύριο Χατζοκράτη τον έχουμε δει. Ο κύριος Χατζοκράτης είναι μέσα στην κυβέρνηση από ό,τι ξέρω. Έτσι δεν είναι, η Δημάρ. Μπαινοβγαίνει, ναι. Ναι, μπαινοβγαίνουνε. Τον έχω δει εγώ προσωπικά, με ξέρει. Ναι. Και ο πρόεδρος του. Για να ακούσουμε τι θα πούνε. Να βγάλουμε είδηση. Θα πρέπει να επέμβουνε. Μισό. Κύριε Χατζοκράτη, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Τσουκαλά, κυρία Ξουλίδου, σας παρακαλώ θερμά. Ναι. Δεν οι άνθρωποι αυτοί, ούτε τζογάραν, ούτε. Ο κόπος τους ήτανε. Μα εμπιστευτήκαμε τη χώρα μας, κύριε Αυτιά. Μπράβο. Και δεν τα βγάλατε έξω. Μας λέτε τώρα ότι είστε ηλίθιοι που δεν τα βγάλατε έξω. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος, κύριε Χατζοκράτη, έπρεπε όλα τα κόμματα να τους στηρίξετε. Κοιτάξτε, όχι να μας στηρίξουν, κύριε Τσακού. Όχι να μας στηρίξουν απλώς με τα λόγια. Πρέπει εκεί που είναι οι τρεις να καθίσετε να πούνε. Προχωράμε. Πάμε στο διατάφτα τώρα. Εμείς λοιπόν από την πλευρά μας. Εμείς λοιπόν από την πλευρά μας για τους ομολογιούχους και το ξέρουν και προσωπικά, διότι μίλησα σε αυτούς πάρα πολλές φορές και μιλάω συνεχώς μαζί τους. Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία πρόταση από την πλευρά της Δημοκρατικής Αριστεράς, η οποία λέει τα εξής. Να δούμε μέσα σε ένα βάθος 15 ετίας, γιατί δεν μπορούμε με εύκολο τρόπο, για την Ελλάδα, για τους Έλληνες, ναι, γιατί δεν μπορούμε να βγούμε για τους υπόλοιπους έξω. Κύριε Χατζηκάτη, πιο νωρίς, ένα λεπτό, κύριε Τόκο. Μέσα 15 χρόνια να γίνει τι? Να έχει το εξής. Να διαιρεθεί αυτό το ποσό που έχει χάσει και αυτό να είναι κάθε μία χρονιά. Να αφαιρείτε πόσο χρωστάει στην εφορία και να βγαίνει το κομμάτι που πρέπει να δώσει στην εφορία και το υπόλοιπο να πληρώνετε. Έτσι λοιπόν μέσα σε μια δεκαετία. Και άμα δεν χρωστάς την εφορία, πώς θα το πάρεις πίσω? Θα παίρνει το υπόλοιπο ολόκληρο του 15 ετία. Μάλιστα. Λοιπόν, μάλιστα. Αυτό λοιπόν να έχει αυτή τη δυνατότητα, αυτό θα μεταβιβάζεται γιατί είναι και μεγάλη ηλικία. Περπατάει αυτό στο οικονομικό επιτελείο. Αυτό είναι που το εξετάζουν αυτή τη στιγμή. Περπατάει. Το είπατε στο Στουρνάρα, το είπατε σε. Το γνωρίζουν. Τροϊκανού που γυρνάνε με τα δερμάτινα παντελόνια και τι τσάντε. Τι είπανε? Λοιπόν, όχι, δεν είναι. Αυτή τη στιγμή, μόλις τελειώνει τις 13 του Δεκέμβρη για να έρθουν τα χρήματα, συζητάτε αυτό το θέμα. Συμφωνείτε, κύριε Γεωργιάδη, με αυτό το πολύ σωστό. Είναι συγκεκριμένη μάλιστα. Που μπορεί να πάρει και βελτίωση ή όχι, μάλιστα. Αλλά θα την δούμε γιατί είναι συγκεκριμένη. Κύριε Γεωργιάδη, συμφωνείτε με αυτό για να κάνουμε ένα άλμα? Να πω κάτι στον κύριο Ντόκο. Ναι. Όπως είπα χθες και στον πρόεδρο ενός των συλλόγων. Κύριε Γεωργιάδη, συγγνώμη, αυτή είναι δήλωσή σας προεκλογικά. Τι έλεγε? Μα δεν άκουσε τι είπα. Ξαναλέω. Όπως χθες μίλαγα για αυτό το θέμα με έναν από τους προέδρους που έχουν φτιάξει εκεί το νοσοκομείο, τον κύριο Αχιλλέα. Μίλαγα πάρα πολύ ώρα και νομίζω κάνουμε και πολύ ωραία συζήτηση. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην βρούμε λύση για εσάς. Όμως, κύριε Ντόκε, δεν είναι αυτή η μέρα. Και καταλαβαίνετε γιατί σας το λέω. Συμφωνούμε. Η κατάλληλη στιγμή για να ανοίγουμε αυτό το θέμα. Δεν είναι αυτή η μέρα. Σας λέω όμως. Κύριε Γεωργιάδη, κλείστε μας ραντεβού με τον κύριο Πρωθυπουργό μας. Μέσα από τη διαδικασία δεν είναι αυτή η μέρα. Εγώ το κρατώ. Σας λέω όμως και σας κοιτώ στα μάτια. Εγώ προσωπικά. Τι θα κάνεις? Θα το πάρω στην πλάτη μου αυτό το θέμα, διότι θεωρώ ότι έχετε δίκιο. Τι άλλο? Το δέχομαι. Προσέξτε, κύριε Γεωργιάδη. Πληγώθηκα όταν πληρώθηκαν τα νησιά Κέιμαν και ο Μάγκας που είχε πάρει τα ομόλογα. Τι? Γιώργο μου, για ένα ομόλογο. Γεωργιάδη, να ομόλογο, ναι. Κουρεύτηκαν 106 δισεκατομμύρια. Ναι. Τα 63 ήταν στο εξωτερικό. Και έπρεπε να πάει στο φτωχό. Τα 63 δισεκατομμύρια ήταν στο εξωτερικό. Τα 40 χιλιάρικα του κυρίου Ντόκου ρίξαν έξω τη χώρα. Ελάτε. Σας είπα, γιατί έχουμε δίκιο. Κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν,
Τέλειωσε το θέμα. Όχι, δύο λεπτά. Πριν πάμε σε άλλο, κύριε Αυτιά, που να μιλήσω. Δύο λεπτά, κύριε Αυτιά. Ο πρωθυπουργό, κύριε Ντόκε, είναι στη γραμμή του σα είπα. Είναι κατανοητό. Είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ένα λεπτό. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι στη γραμμή που σα είπα. Θέλει να δώσει λύση. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι στη γραμμή που σα είπα. Τι άλλο να πω. Δεν είναι η ώρα για παραπάνω. Κύριε Ντόκε, ένα λεπτό. Είναι στη γραμμή που σα είπα. Εδώ θα είμαστε πρωτοπόροι. ΣΥΡΙΖΑ, μία λέξη. Περίμενα ότι θα γινόταν μία αυτοκριτική. Και από τον κύριο Χατζοκράτη και από τον κύριο Γεωργιάδη, για τα λεφτά γιατί? Που φάγανε από τον κόσμο. Γιατί, Δημήτρη, στηρίζεται μία κυβέρνηση η οποία έχει κάνει έσχη. Αντί να ζητήσετε συγγνώμη από 17.000 ανθρώπους που τους πήρατε τα λεφτά, καθώς τώρα γελέτε 15 χρόνια. Ενώ ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό που λέτε είναι αντίστοιχο με αυτό που λέγατε για την εργασία. Ότι δεν τα ψηφίζουμε και πήγατε και τα ψηφίσατε μετά. Εγώ, υποκρισία. Αυτή η μιζέρια. Υποκρισία. Είστε υποκριτές. Είσαστε πάτε μίζεροι. Να φάτε πάρει τα λεφτά του κόσμου. Αυτό πάτε να κάνετε. Λοιπόν, αυτό πάτε να κάνετε. Δεν το καταλαβαίνετε. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Κλέβετε τα λεφτά του κόσμου. Αυτό κάνετε. Ακούστε κύριε. Εμείς θέλουμε λύση και όχι πολιτικούς διαψηφισμούς. Πάμε στον κύριο Αλεξιάδη. Δεν βλέπετε εσείς. Ευχαριστώ τον κύριο Ντόκο. Δεν βλέπετε αυτά. Δεν βλέπετε αυτά που κάνετε. Έχεις λειτουργήσει τόσα χρόνια στο Πασό και στήριξες οτιδήποτε έγινε και τολμάς να μου τα πεις με άνε. Εγώ ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είχα καμία δυνατότητα να στηρίζω ή να μη στηρίζω. Ποτέ δεν ήμουν σε καμία θέση κυβερνητική και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Να πω ένα τελευταίο. Άστα αυτά που λέω. Άστα αυτά. Ξέρεις πάρα πολύ καλά. Όταν κάνεις κοροϊδεύετε τον κόσμο. Θα περπατάμε στους δρόμους και εδώ θα είμαστε. Όχι έτσι. Θα περπατάμε. Δεν μπορείτε να περπατάτε στον δρόμο. Δεν περπατάτε στον δρόμο. Να αλλάζουμε γιατί αλλάξαμε τώρα πήγαμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν περπατάτε στον δρόμο. Άστα αυτά. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, συγγνώμη. Εσείς που πήγατε στη Νέα Δημοκρατία, είσαστε ευχαριστημένοι. Είσαστε ευχαριστημένοι στη Νέα Δημοκρατία. Σας είπα, δεν είναι η στιγμή. Κύριε Αλεξιάδη. Μπορώ να μιλήσω, κύριε Αυτιά. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα και δεν πρέπει για το καλό σας. Κύριε Ντόκο, καταλαβαίνετε. Ανοίξαμε ένα δρόμο, κύριε Ντόκο. Σας ευχαριστώ. Για σας το λέω. Πάμε στον εκπρόσωπο των αστυνομικών και τώρα Αλεξιάδη. Μπορώ να μιλήσω, κύριε Αυτιά. Βεβαίως. Κύριε Ντόκο, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Κύριε Αλεξιάδη, ακούστε τι θα πει. Επιτρέψτε μου πριν την ερώτηση να πω ένα πράγμα γιατί έχει μείνει ο προηγουμένος κάτι και δεν θέλω να δείτε ότι έχει τίποτα. Να είστε σύντομος, ναι. Σύντομος. Πρώτα απ' όλα, εγώ θεωρώ ότι η φυσική εξέλιξη του συνδικαλιστή δεν είναι ούτε να γίνει βουλευτής, ούτε διευθυντής υπηρεσία. Δεν υπηρετώ και είμαι αντίθετος με ένα τέτοιο συνδικαλισμό. Εδώ δεν εκπροσωπώ κάποιο κόμμα. Εδώ εκπροσωπώ τους εφοριακούς, μια σκληρά εργαζόμενη κατηγορία υπαλλήλων σε διαλυμένες υπηρεσίες που έχουν ένα πολύ δύσκολο ρόλο. Σαφής. Και επειδή έμεινα από προηγουμένως, σας παρακαλώ και εγώ να διατυπώσω το ερώτημα γιατί έμεινε στον αέρα. Και εγώ δεν με αφήνω τίποτα στον αέρα. Ελάτε. Επειδή έμεινα από πριν κάτι αναπάντητο, θέλω από τον κύριο Γεωργιάδη μια ξεκάθαρη απάντηση. Ένα ναι ή όχι. Υπάρχει αφορολόγητο για τους βουλευτές, ναι ή όχι. Υπάρχει. Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Πόσο είναι. Δεύτερη ερώτηση. Πόσο είναι το αφορολόγητο. Πόσο είναι το αφορολόγητο. Κύριε Αλεξιάδη, ένα λεπτό. Κύριε Αλεξιάδη, πόσο είναι το αφορολόγητο. Κύριε Γεωργιάδη, πόσο είναι το αφορολόγητο. Είναι νομίζω το 75% της βουλευτικής αποζημίωσης, αν θυμάμαι καλά. Εάν κύριε Αυτιά προσθέσουμε... 25% αφορολόγητο. Μισό λεπτό. Αν προσθέσουμε το αφορολόγητο που έχουν συν το ότι ορισμένο ένα κομμάτι των εισοδημάτων που έχουν δεν είναι καθόλου φορολογητέο, δηλαδή εκτός από το φορολόγητο 25% και κάποια άλλα έξοδα δεν είναι φορολογητέα, επιδόματα γραφείου κτλ., το αφορολόγητο μεγαλώνει. Δεν θα μπω σε αυτό. Μισό λεπτό, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, να έχουμε υπομονή. Κύριε Γεωργιάδη, εσείς μου θυμίζετε. Α, το σωστό είναι να πείτε. Κύριε Γεωργιάδη, αφήστε να πω. Ηρεμήστε λιγάκι. Ηρεμήστε να τελειώσετε. Κύριε Γεωργιάδη, να τελειώσετε. Και είναι τίτλο τιμή για μένα να με κατηγορείτε λαϊκιστή εσείς. Να τελειώσετε. Αφήστε με όμως να καταθέσω το δεύτερο ερώτημα. Αφού συμφωνήσαμε, κύριε Γεωργιάδη, ότι υπάρχει αφορολόγητο για τους βουλευτές, πάμε στο δεύτερο ερώτημα. Τώρα που θα έρθει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Είστε εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Και αφού συμφωνήσατε πριν ότι δεν θα πειραχτούν φορολογικά τίποτα σε σχέση με τα παιδιά, αυτό συμφωνήσατε πριν κυβέρνηση και αντιπολίτευση εκεί,
Τώρα που θα έρθει νέο φορολογικό νομοσχέδιο και ψάχνετε να βρείτε και λένε πού θα βρούμε τα χρήματα. Θα φέρετε μια διάταξη, εγώ θα σας τη συντάξω. Με τις στοχές επιστημονικές γνώσεις που έχω. Θα φέρετε μια διάταξη που θα λέει ότι καταργείται το αφορολόγητο των βουλευτών και φορολογούνται όπως όλοι οι πολίτες. Δύο ερωτήσεις λοιπόν στον κύριο Αλεξιά. Όχι, απαντήστε σε αυτό. Όχι, δύο ερωτήσεις. Πρώτον, να μας πει ο κύριος Αλεξιά, που τα ξέρει πολύ καλά, πόσο φορολογούνται οι βουλευτές πριν. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Αν τώρα φορολογούμαστε πολύ περισσότερο. 10%. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δεύτερον, εγώ θα πω στον κύριο Αλεξιάδη το εξή, μάλλον μου αρέσουν οι καθαρές κουβέντες. Θα πάει ο κύριος Αλεξιάδης στο κόμμα του και αν το κόμμα του φέρει αυτή την τροπολογία, εγώ θα την ψηφίσω. Πολύ ωραία η προβοκάτσια. Ακούστε όμως γιατί δεν θα τη φέρει τώρα. Και εδώ είναι δύο βουλευτές από άρα θα ισχύει το φορολογικό που λέει ο κύριος Αλεξιάδης. Δεν εκπροσωπώ κόμμα, κύριε Γεωργιάδη. Που ισχύει σε όλους τους βουλευτές της Ευρώπης. Ναι. Δεν είναι για να υπάρχει φορολογική διάκριση. Αλλά διότι είναι αποζημίωση που σημαίνει ότι ο βουλευτής μόλις δεν εκλέγεται, δεν ξαναπληρώνεται. Γιατί δεν με γίνεται μόλις και στον Έλληνα αυτό. Γιατί δεν το κάνετε στους πολίτες αυτό. Στους πολίτες κάνετε το. Κύριε Αλεξιάδη, εγώ δεσμεύομαι σαν Γεωργιάδης. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα σας, για το κόμμα σας στην αρμόδια επιτροπή αφήστε την προβοκάτσια. Αφήστε τον όποιο ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, ξαναλέω. Αν στηρίξαν τέτοιο πράγμα, όποιο το στηρίξαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, προσέξτε, φέρει αυτή την πρόταση στη Βουλή, ναι. Εγώ θα ψηφίσω. Εάν δεν το φέρει όμως. Εάν δεν το φέρει και η Αλεξιάδη. Το πέρυσι δεν δεσμεύεστε να φύγετε από το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ, κύριε Γεωργιάδη. Εγώ, κύριε Γεωργιάδη, θα σα στείλω. Εγώ, κύριε Γεωργιάδη, είμαστε ένα άλλο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Γεωργιάδη, ηρεμήστε για να απαντήσω. Να απαντήσω. Θέλετε να απαντήσω. Θέλετε να απαντήσω. Θέλετε να απαντήσω. Κύριε Γεωργιάδη, καταλαβαίνω. Μας πειράζει. Κύριε Γεωργιάδη, να απαντήσω. Αλεξιάδη, να απαντήσω. Κύριε Γεωργιάδη, καταλαβαίνω. Είναι ήδη λίγοι και οι φτωχοί βουλευτές. Κύριε Γεωργιάδη, να απαντήσω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κύριε Γεωργιάδη, να απαντήσω. Κύριε Γεωργιάδη, λέμε και ακόμα περισσότερο να κατέβει. Κύριε Γεωργιάδη, να απαντήσω. Εδώ είναι και ο Τσουκαλά. Δώσε τροπολογία στον κύριο Τσουκαλά. Κύριε Γεωργιάδη, το ακούσαμε. Θα φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Γεωργιάδη, να απαντήσω. Τι νομίζεις ότι είμαστε, γράμματι. Κύριε Γεωργιάδη. Πού νομίζεις ότι κάνεις μάθημα, στην πρώτη δημοτικού. Η επανάληψη είναι μητέρα της μάθησης αλλά και αδερφή της ανοίας. Απάντηση λοιπόν στο ερώτημά σας. Εγώ ο ίδιος θα σας φέρω αυτή τη βδομάδα. Θα το δώσω και στον κύριο Τσουκαλά. Εγώ ο ίδιος θα σας φέρω αυτή τη διάταξη. Και εγώ εδώ δεν εκπροσωπώ κάποιο κόμμα. Καταλαβαίνω. Σας παρακαλώ. Ηρεμήστε. Ηρεμήστε να ακούσετε. Κύριε Γεωργιάδη. Καταλαβαίνω την αμηχανία σας. Καταλαβαίνω την αμηχανία σας. Μα σας παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη. Ηρεμήστε λιγάκι. Λοιπόν. Και δεν είπες ότι εδώ είσαι ΣΥΡΙΖΑ. Και τα υπόλοιπα. Κύριε Γεωργιάδη, δεν εδώ δεν εκπροσωπώ κύριε Γεωργιάδη. Καταλαβαίνω την αμηχανία σας. Αυτές τις ανοησίες για το μέρισμα, ενώ ο εφοριακός ξέρεις ότι αυτό το μέτρο που έχουμε πάρει είναι για να εισπράξει το κράτος περισσότερα λεφτά. Κύριε Γεωργιάδη, μα τι ανοησίες λέτε. Αλλά δεν θα ελαφρύνετε ναι ή όχι. Λοιπόν, την πετάτε την μπάλα στην εξέδρα για να μην απαντήσετε. Λοιπόν, λοιπόν, ησυχία για μισό δευτερόλεπτο. Η σημερινή κουβέντα μεταξύ Γεωργιάδη και Αλεξιάδη κατέδειξε το εξής. Ότι πρώτον, συμφωνούμε στην τροπολογία που θα καταθέσουμε. Ότι υπάρχει αφορολόγητο 25... Να, κύριε Γεωργιάδη, ό,τι για να καταθέσω. Εσείς, ένα λεπτό, κύριε Τσουκαλά. Δεν πρόκειται ο Γεωργιάδη. Σεβαστείτε κάτι. Σεβαστείτε, κύριε Τσουκαλά, σας παρακαλώ. Η κουβέντα κατέδειξε ότι υπάρχει αφορολόγητο τουλάχιστον 25% για τους Έλληνες βουλευτές, ενώ οι Έλληνες θα πληρώσουν φόρο από το πρώτο ευρώ. Εξήγησε μεν ο κύριος Γεωργιάδης ότι αυτό ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Δικαιώνεται δε ο κύριος Αλεξιάδης ως προς το εξής, ότι επέμενε ότι υπάρχει αφορολόγητο. Και επίσης δεν το αρνήθηκε. 10% δεν το αρνήθηκε.
Να πούμε και την αλήθεια. Δεν το αρνήθηκε ο Γεωργιάδης. Αυτή η Βουλή έχει αυξήσει 7 φορές τη φορολογία των βουλευτών. Αλλά το πούμε αυτό. Στους Έλληνες. Λέει, δεν μπορεί να βγαίνει ο Μανώλης στο Twitter και να μου λέει εμένα που ο Μανώλης ήταν βουλευτής το 4, το 5, το 6, το 7, το 8, το 9. Το 10 φορές το πλήρωμα. Δεν κάνει κανένα υποδείξει που έχω ψηφίσει 7 φορές παραπάνω φόρο. Κύριε, η πραή κληρονομήσου στην Γην. Ευχαριστώ κύριε Αλεξιάδη. Βγάλατε μεγάλη είδηση σήμερα για το αφορολόγητο των βουλευτών. Ο κύριος Γεωργιάδης το παραδέχτηκε. Θα τα πάρετε όλα. Κυρία Ξουλίδου, συγχαρητήρια γιατί στηρίζετε τις οικογένειες. Κύριε Γεωργιάδη. Ό,τι είναι για να κόβουμε δαπάνες, εγώ κύριε το Γεωργιάδη. Το ξεκαθαρίζω. Κύριε αλλά Γεωργιάδη. Ο Αλεξιάδης έπρεπε να πει ότι εδώ έπρεπε το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι σωστό. Διάλειμμα. Λέτε παραμύθια, δεν καταλαβαίνετε τι λέτε κύριε Γεωργιάδη. Ηρεμήστε λιγάκι. Ηρεμήστε, χαλαρώστε κάποτε. Οι νέοι βουλευτές δεν έχουν ενημερωμένη τη φωλιά τους. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ακολουθεί τη ρηστική. Στρίβει δια του ανεβών. Καλά, δεν παίζεστε έτσι. Να σου πω κάτι. Δεν παίζεστε, σας το λέω ειλικρινά. Τώρα καταλαβαίνει πολλά. Ευχαριστώ την κυρία Ξουλίδου, τον κύριο Τσουκαλά, τον καλό φίλο τον κύριο Χαρτσοκράτη από τον καιρό που κάναμε ρεπορτάζ στη ΓΕΣΕΕ και στις πορείες. Ούτε για το μέρισμα απάντησε. Τον κύριο. Α τα μερίσματα, βρε Άδωνη. Τώρα χάνε τον κόσμο. Δεν ξέρετε τι έχει ψηφίσει. Α τα μάθει. Για πρόσωπο των εφοριακών. Ότι γονατίσατε. Του εφοριακού. Έχετε γονατίσει. Γράτα το Δουκιδίδη. Καταλαβαίνω την αμηχανία σα, κύριε Γεωργιάδη. Καταλαβαίνω την αμηχανία σα. Κύριε Γεωργιάδη, το Δουκιδίδη τον ξέρετε καλά. Κύριε Τσουκαλά, τελειώσαμε. Άδωνη Γεωργιάδη, καλά ξέρει τον Δουκιδίδη και τον Ηρόδοτο. Άστα τα οικονομικά, παιδάκι μου, είναι λίγο δύσκολα. Λοιπόν, κύριε Αυτιά, κύριε Κερακαράκο. Συγγνώμη, αλλά μου στερείτε το δικαίωμα. Εγώ σε κάλεσε και μου έδωσε το δικαίωμα. Καλά, είσαι καλά. Μου στερείτε το δικαίωμα. Ποιο δικαίωμα? Να απαντήσω σε μια διαστρέβλωση. Εγώ πριν δεν μίλησα για πολιτική λαθρομετανάστευση. Αυτή εμεί βγήκαμε και τη στηρίξαμε. Μίλησα ότι ο αστυνομικό δεν μπορεί να είναι αναλώσιμο. Ποιο το από αυτό? Βάσει ο κύριο βουλευτή, ο κύριο Σάντα. Μιλάει για τον Γεωργιάδη. Εμεί μιλήσαμε για τα κριτήρια, γιατί είναι κλειστέ. Ναι, με αυτό είπατε. Ξέρετε γιατί το είπατε. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Πε συγγνώμη. Πε συγγνώμη. Ξεκίνα κύριε Γεωργιάδη, συγκρατηθείτε. Συγκρατηθείτε. Μην απειλείτε έτσι. Μην απειλείτε. Να μην έχει το λαθρομετανάστη μέσα στο τμήμα και να κολλάει τσόρα και ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ ψηφίσανε για να μην γίνουν τα κέντρα. Δεν πρέπει να υπάρχει υγειονομικό τουλάχιστον να ελέγχει, τους κρατούμενους και εμάς και να εμβολιαζόμαστε. Μάθε σε μένα να λέω ότι δεν πρέπει. Ξέρετε τι είπατε. Εγώ σου είπα ότι ενώ η κυβέρνηση ψηφίζει για να μην τους έχετε πάνω σας, έρχεται η αντιπολίτευση και λαϊκίζει και ψηφίζει για να τους έχετε πάνω σας. Εσύ λαϊκίζει. Τέλος. Εσύ λαϊκίζει. Ακούστε. Είναι κρίμα να πηγαίνουν οι άνθρωποι να κάνουν τη δουλειά τους και να κολλάνε ψώρα. Και αυτό είναι ντροπή. Να ξαπλωθεί. Αυτό κύριε Άλλα θα ξαπλωθεί. Είναι η θεωρία της κυβέρνησης αυτή. Να φτιάξουμε και άλλα κέντρα και να φιλιτρεύεται αυτό το. Και άλλα κέντρα θέλει ο κύριος Γεωργιάδης με κρεματόρια. Δεν είπε κανένας αυτό το πράγμα και έτσι καλά. Δεν παρακαλώ. Και άλλα κέντρα. Μαζί με την κυρία. Η ώρα είναι 10:27, πρώτα λεπτά εδώ είμαστε. 11 τελειώνουμε μαζί μας φίλες και φίλοι. Αμέσως τώρα ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης, η ιδιότητα του δημοσιογράφου, σπάνια, ποτέ δεν αφαιρείται. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Δημοσιογράφος, εάν ξεκινήσεις δεν σταματάς ποτέ να είσαι, ανεξάρτητα των διαμέσων σταθμών της καριέρας όπως η πολιτική. Κύριε Πρόεδρε, αυτό, κατάργηση στρατού ζητάει η Τρόικα, το έχετε πει εδώ και 2 χρόνια. Γι' αυτό σας κάλεσα σήμερα, μαζί με τα υπόλοιπα θέματα. Είχατε προαναγγείλει την εξέλιξη αυτή. Τι συμβαίνει? Να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Ναι. Ότι δεν υπάρχει ελληνική κυβέρνηση. Είναι οι υπάλληλοι, είναι οι διακυπηρεωτές μιας άλλης υπερκυβέρνησης, την οποία ελέγχει
η Γερμανία, το ΔΝΤ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν υπάρχει κυβέρνηση. Άκουγα πριν από λίγο τους τσακωσμούς, τους λαδικισμούς και τα λοιπά κάποιων από τους προσκλημένους σου. Μα δεν καταλαβαίνω τι προσπαθούν να υπερασπιστούν. Είναι μία αλήθεια. Δεν υπάρχει εθνική κυριαρχία. Λένε για φόρους, ναι. Αυτοί κι άλλοι τόσοι κι άλλοι τόσοι. Όσο είμαστε στην ανάγκη να δανειζόμαστε, γιατί δεν μπορούν να βρουν άλλο τρόπο να βγούμε από το τέλμα, ναι, τόσο θα μας επιβάλλουν περισσότερες φορολογικές ανάγκες. Και κάτι ακόμα. Πρόκειται περί απατιώνων. Όταν λέμε απατιώνων, ναι, βεβαίως πρόκειται περί απατιώνων των Τροϊκανών. Οι Τροϊκανοί, δηλαδή, μας λένε τώρα, ναι, εάν δεν πιάσετε τους δείκτες των αποκριτικοποιήσεων, ναι, θα σας επιβάλλουμε, έτσι δεν είναι, αυτό λέει. Άρα, τρέξτε να τα ξεπουλήσετε. Και έχουν βάλει σε τιμές εκποίησης ξεπουλήματος κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι ομοχλός για μια ανάπτυξη. Θέλουν να μας πάρουν τον ΟΠΑΠ για δύο χρόνια, δηλαδή τα κέρδη του ΟΠΑΠ για δύο, ναι, χρόνια, να πουλήσουμε την εταιρεία. Θέλουν να μας πάρουν το νερό, μα είναι αυτό το νερό. Διαπραγματευόμαστε να πουλήσουμε το νερό, αλλά να γυρίσουμε στην Ούλεν του 1950, δεν ξέρουν οι νεότερες γενιές. Είναι αδιανόητο. Επομένως λοιπόν, όλα αυτά τα οποία παρακολουθώ δεν μπορώ να τα συζητήσω. Δεν με απασχολεί να τα συζητήσω. Αυτά και άλλα τόσα και άλλα τόσα. Χαλάς ώρες τηλεοπτικές και καλά κάνεις. Γιατί δηλαδή, να γίνει τι, να αλλάξει η Τρόικα πολιτική. Μα η Τρόικα θέλει αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα. Έρχονται εδώ να εξαγοράσουν ό,τι μπορούν περισσότερο και φθηνότερο από το, μάλιστα, γωνιακό οικόπεδο η Ελλάδα. Κύριε Πρόεδρε. Και έχουν συμμάχους, κάποια έτσι πεδαρέλια εκεί πέρα, τα οποία μπροστά στην άμετρη φιλοδοξία τους, ναι, συνηγορούν για κάθε τι το οποίο επιβάλλουν εκείνοι. Ποιος εννοείται, κύριε Πρόεδρε? Τώρα τους ξέρουμε όλοι. Είναι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν και στηρίζουν ό,τι λέει η Τρόικα. Οι αυτοί, κάποια ιδιοτέλεια έχουν, κάποιο συμφέρον έχουν, κάποιες αναμονές έχουν. Επιτέλους, είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι αυτοί οι γεννήτσεροι του συστήματος. Κύριε Πρόεδρε, ο Έλληνας το 2013 θα είναι και φτωχότερος, θα έχει και μικρότερο μισθό, μικρότερη σύνταξη, θα έχει περισσότερους φόρους, θα έχει λιγότερες φοροελαφρύνσεις, τα παιδιά έγιναν αυτοκίνητα, έγιναν κυβισμός, έγιναν τεκμήριο και πισίνα, πολλά άλλα. Πισίνα έγινε. Δύο μέτρα παραπάνω, δύο παιδιά παραπάνω, δηλαδή το ίδιο πράγμα είναι. Γιώργο, επαναλαμβάνω, δεν μπαίνω στη λογική της κριτικής των βανάψεων αυτών μέτρων. Αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά τα οποία θα θεσπιστούν τον Απρίλιο ή τον Μάιο που θα ξανατρέξουμε για δόση. Τι θα γίνει? Δεν είπε κανείς ότι αυτά. Θα πάνε καινούργια μέτρα. Νέα καινούργια μέτρα. Εξάρτηση. Μάλιστα. Μα δεν είναι η ζωή μας τώρα πλέον. Είναι σε επίπεδο της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας πριν από 20 χρόνια. Δεν είναι ούτε καν το σημερινό επίπεδο. Δηλαδή το επίπεδο της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας σήμερα είναι πολύ καλύτερο από το ελληνικό. Απόδειξη ότι μέχρι πριν από 3 χρόνια, ναι, οι Βούλοι ερχόντουσαν στην Ελλάδα να κατοικήσουν, τώρα φεύγουν οι Έλληνες από τη Βόρεια Ελλάδα και πάνε να κατοικήσουν στη Βουλγαρία για τους εξυπηρετεί. Κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή βρισκόμαστε στο πλήρες ναδί, ναι, της αξιοπρεπίας μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Και γι' αυτό λέω, δεν μπαίνω σε κριτική. Τι να πω, ότι από το πρώτο ευρώ ο άλλος πρέπει να φορολογηθεί, ανεξαρτήτως των βαρών των οποίων έχει. Είναι δυνατόν αυτό το οποίο ελέγχθηκε πριν από λίγο από εσένα. 25% για να, 25 ευρώ για να μπει στο νοσοκομείο και 15 για να μπει στο καζίνο του Λουδρακίου. Έφτανε μερικά πράγματα. Σχήματα οξύμαρα, τυφαντικά, σόβαρα, γελία. Έτσι. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ο άλλος ο οποίος θέλει να πάει να παίξει τζόγο να έχει μικρότερη είσοδο από αυτόν που πάει να σώσει το παιδί του ή τη γυναίκα του στο νοσοκομείο. Είναι τραγικό. Δηλαδή, και αν δεν έχει 25 ευρώ και εκείνη τη στιγμή σπαρταράει το παιδί του με 40 πυρετό κτλ., θα γινόταν. Εχθές ένας συνεργάτης μου, ναι, έσπασε το παιδί του το χέρι του και αναγκάστηκε να τρέξει στο νοσοκομείο. Αν δεν είχε 25 ευρώ επάνω την ώρα, εκείνη τι θα έκανε, θα έμπαινε μέσα. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε. Αυτά τα πράγματα δεν αντέχουν σε σοβαρή κριτική. Μου κάνει εντύπωση, ναι, ότι αυτά γίνονται από τη Νέα Δημοκρατία, από το Πασό και από το Δημάρα. Τρία κόμματα. Δεν είναι ακόμα να πει έκανε λάθος. Τρία κόμματα μαζί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουν χωρίσει την κάθε δυνατότητα για σκέψη του ή στου Τροϊκανού. Ό,τι του λένε κάνουν. Έχουν συνδέσει την τύχη του. Δηλαδή αυτοί οι τρεις τώρα λένε, θα λέμε ναι και όσο πάει, γιατί άμα πούμε όχι θα πέσουμε και άμα πέσουμε θα μας φάει η μαρμάγκα. Λοιπόν, αυτό δεν είναι πολιτική. Όπως επίσης, για να είμαι δίκαιος, δεν είναι πολιτική και η εξαλότητα των άλλων τριών, οι οποίοι επί όλων των πραγμάτων κραυγάζουν και φωνάζουν. Είναι αστείο ο Σαμαράς το Μάιο, 2 Μαΐου στο Σύνταγμα, λέει θα κάνω μία εξαρτητική επιτροπή αυτή του μνημονίου και να έρχεται εχθές και να ακυρώνει αυτό που είπε. Δηλαδή έχει φτάσει σε επανάσταση η κοινωνική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, σε επανάσταση ο κόσμος, η βάση. Είναι μη σοβαρά πράγματα.
δεν μπορεί ο κόσμος να παρακολουθήσει αυτό το οποίο γίνεται παρά μόνο κάτω από το κράτος, ότι κατοχή έχουμε, θα έρθει κάποια μέρα και ελευθερία. Τώρα, με βάση όλα αυτά, πού πάει ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης, τι κάνει, Μάγδα, θες και εσύ να υποβάλεις ερώτημα και καλημέρα, είναι κύριε πολύ πρόεδρε. Σωστό. Πού πάει ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης, προς τα πού πάει, πάει πλέρια δεξιά. Ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης. Ναι. Γιατί πρέπει να πηγαίνουμε σε αυτά τα κλισέ τα οποία δεν έχουν εξάλλου και καμία εφαρμογή σήμερα. Τι είπα να πει, αριστερά και δεξιά. Αριστερός είναι ο Κουβέλης και κάνει μια δεξιά πολιτική. Δεξιά είναι η Χρυσή Αυγή και ο Καμένος και κάνουν αντιμνημονιακή πολιτική. Άρα λοιπόν έχουν σπάσει αυτές οι ιδεολογίες. Άρα. Τώρα το θέμα είναι πώς θα περπατήσουμε. Με το μνημόνιο, δηλαδή διαχωρώντας την εξουσία πλήρως στην κυρία Μέρκελ, ή πετώντας πέτρες στην Τζαμαρία για κάθε θέμα. Πιστεύω ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένας αξιόπιστος πόλος, μεσαίος πόλος, ο οποίος να μπορεί να συζητάει με την Ευρώπη, αλλά με ανάστημα. Να λένε αυτό μπορώ, αυτό δεν μπορώ, εκείνο. Με ποιον. Περνάει εκείνο, δεν περνάει. Με ποιον. Αυτό το σαλάκωμα. Με ποιον. Υπάρχουν υγιείς δυνάμεις. Ναι. Υπάρχουν υγιείς δυνάμεις στον τόπο που θα μπορέσουν να ανέβουν αυτό το δύσκολο μονοπάτι με βάση το λαϊκό ορθόδοξο εξεγερμό. Αλλά υπάρχουν πολλές δυνάμεις έξω από υπάρχει το λαϊκό ορθόδοξο εξεγερμό. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να ορθώσει ανάστημα απέναντι στην Τρόικα, κύριε Πρόεδρε, και αν ναι. Θέλετε να μας μιλήσετε. Αυτός που είναι απέναντί σας. Αυτός που είναι απέναντί σας, κυρία Μάγδα. Άρα τι ξεκινάτε από εδώ και πέρα. Σήκωσε ανάστημα. Και να του πείτε όχι, δεν θα κάνω αυτό. Γιατί καταλαβαίνετε ότι εδώ αποφασίζει μόνο η Τρόικα για μας, χωρίς εμάς. Το έκανα. Και ο κόσμος νιώθει ότι έχει 300 που αυτό το έκανα. Ναι. Αυτό το έκανα και είδατε την τιμωρία. Πρόσεξε, σηκώνεις κεφάλι, θα σου κόψουμε τα ποδάρια. Και βρέθηκαν τότε γραφίδες και μικρόφωνα τα οποία. Πήραν εντολή, κοιτάξτε, εξοφελήστε τον Καρατζαφέρη. Αυτό έκανα. Εγώ σήκωσα το ανάστημα. Και είπα, αυτά δεν περνάνε. Και αυτά που τότε είπα δεν περνάνε, ναι. Προσπαθούν 10 μήνες μετά να τα περάσουν και δεν μπορούν. Άρα λοιπόν είχα δίκιο. Είπα, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δεν μπορεί να συμφωνούν οι 5 πολιτικοί αρχηγοί, οι 4 πολιτικοί αρχηγοί τότε πώς ήμασταν, και να λέει ο Τόπσεν δεν γίνεται και να μην γίνεται. Αυτή η εχώρηση ελληνική κυριαρχία είναι λάθος. Και γι' αυτό λοιπόν λέω τώρα πλέον, ναι. Με προβληματίζει κατά πόσον με το ευρώ. Μπορεί η Ελλάδα να σωθεί. Έχω καταλήξει με πάρα πολύ προσοχή, σκέψη, αν θέλεις, και δουλειά ότι με το ευρώ η Ελλάδα δεν σώζεται. Με το ακριβό ευρώ του 1:30 η Ελλάδα δεν μπορεί να σωθεί, δεν κάνει καμία εξαγωγή, δεν μπορεί να πουλήσουμε τίποτα. Άρα θα ζούμε στο γυναικές με δανεικά. Άρα πιο σκληρά μέτρα. Άρα πιο απάθρωπα μέτρα. Μάλιστα. Άρα εκπομπές για αυτιά καταγγείλουν γεγονός. Πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά. Να φτιάξουμε μια ομάδα εργασίας, σοβαρή και... ομάδα εργασίας. Να μας πούνε τις συνέπειες από την επιστροφή στο εθνικό νόμισμα, τις προοπτικές, το πόσο αντέχετε, το πόσο να αντέχετε, ποια είναι τα ωφέλη, ποιες είναι οι ζημιές, για να ζυγίσουμε το τι θα κάνουμε για τη χώρα. Αυτή η δαιμονοποίηση της δραχμής και αυτή η ευρωλατρεία, εμένα με προβληματίζει. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πρέπει να σκεφτούμε εναλλακτικές λύσεις. Εάν δεν έχεις νομισματική πολιτική στα χέρια σου, δεν μπορείς να ασκήσεις πολιτική. Εάν δεν έχεις δημοσιονομική πολιτική, δεν πασχίζει πολιτική. Εάν δεν έχει τράπεζες δικές σου, δεν πασχίζει πολιτική. Γιατί οι τράπεζες δεν έχουμε στα χέρια μας τώρα. Αφελινίστησαν οι τράπεζες και τώρα πας εσένα, δική σου εκπομπή. Ότι ο κίνδυνος τότε με το PSI ήταν δεν θα έχουμε τράπεζα ελληνική. Να, τώρα πλέον που δεν έχουμε τράπεζα ελληνική. Και αυτό είναι δράμα. Κύριε Πρόεδρε, ακούστε. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θέλω να αφιερώσουμε ένα μεγάλο τμήμα της εκπομπής για σκέψεις με τις οποίες άλλοι συμφωνούν και άλλοι διαφωνούν με αυτά τα οποία λέτε. Σας ευχαριστώ για τη σημερινή παρουσία στην εκπομπή. Μιλήσατε για εθνικά θέματα, για οικονομία, για καθημερινότητα. Σε πολύ σύντομο χρονικό... Είδατε πόσο περνάει ο χρόνος, ο τηλεοπτικός. Περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Με απίστευτη ταχύτητα. Βέβαια, πίστευα θα έχουμε το χρόνο να πούμε μερικά πράγματα, αλλά και αυτή η επτάλεπτη ανάλυση για μένα είναι αρκετή από τη στιγμή που υπάρχει ένας γενικότερος αποκλεισμός μου από τα μεγάλα μέσα ενημέρωση. Το ότι έστω και 7 λεπτά μου έδωσε ο Sky για μένα είναι ικανοποιητικό. Είναι 10 ακριβώς και χρονομετρήστε τα γιατί είστε δίκαιος. Έτσι έκανα από εγώ την αλήθεια. Όσο και να είναι. Το χρόνο που μιλήσατε εσείς, βάλτε το χρόνο που μιλήσατε εσείς, ήταν 7 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, θα πω το εξής. Ο χρόνος ο τηλεοπτικός είναι ελάχιστος μπροστά στην εκτίμηση και το σεβασμό που μπορούμε να τρέφουμε σε αρκετά πρόσωπα όσο ζούμε. Έχω συνηθίσει, Γιώργο, θυμάμαι τον Προμηθέα όταν έστειλε τον Ήφαιστο στον Κάφκασο ο Δίας, λέει έχει συνηθίσει ο πισινός μου από χτυπήματα. Μην ενοχλείσαι, αντιλαμβάνομαι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ, καλή σας μέρα και θα τα πούμε. Να είστε καλά. Γιώργος Καρατζαφέρης λοιπόν είπε πράγματα έξω από τα δόντια. Πριν πάμε στο ιατρικό, ένα εκπληκτικό βιβλίο Γιάννης Παπακώστας, μετά το ιατρικό θα σας πω περί τίνος πρόκειται. Ένα
καταπληκτικό βιβλίο. Ένα το οποίο. Βιβλίο. Έτσι, και θα πούμε αμέσως μετά. Σε λίγες μέρες θα το έχετε κοντά σας. Προς το παρόν, πάμε στο ιατρικό θέμα της εκπομπής με την Βελίνα Τσέλιου. Σας ημέρα. Μέσα στην εβδομάδα ενδεχομένως να ακούσετε για μία έρευνα από το King's College του Λονδίνου η οποία συνδέει το κάπνισμα με το Alzheimer. Καλά ακούσατε. Η έρευνα έκανε ιδιαίτερη αίσθηση αφού τα ευρήματά της δείχνουν ότι αυτή η βλαβερή συνήθεια πέρα από την καταστροφή που επιφέρει στην καρδιά του καπνιστή φαίνεται ότι προκαλεί πρόωρη γύρανση του εγκεφάλου του. Συγκεκριμένα το κάπνισμα σύμφωνα με τη μελέτη προκαλεί βλάβη στη μνήμη, τη μάθηση, τη γλωσσική ικανότητα, την ταχύτητα στη σκέψη, ακόμη και στην ικανότητα προσοχής. Οι ερευνητές στην ουσία ήθελαν να δουν με ποιον τρόπο η κατάσταση του εγκεφάλου συνδέεται με το έμφραγμα ή το εγκεφαλικό. 8.780 εθελοντές ηλικίας άνω των 50 ετών συμφώνησαν να συμμετάσχουν. Οι ειδικοί κατέγραψαν τον τρόπο με τον οποίο ζούσαν για 8 χρόνια οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντάς τους μάλιστα σε 3 τεστ τα οποία θα αξιολογούσαν την νοητική τους λειτουργία. Ποια ήταν αυτά τα 3 τεστ? Πρώτα ζήτησαν από τους εθελοντές να μάθουν απ' έξω 10 καινούργιες λέξεις ώστε να ελέγξουν τη μνήμη τους. Στη συνέχεια τους ζήτησαν να απαγγείλουν όσο το δυνατόν περισσότερα ζώα τους έρχονταν στο μυαλό μέσα σε ένα λεπτό, ώστε να ελέγξουν τη γλωσσική τους ικανότητα. Τέλος, οι συμμετέχοντες έπρεπε να εντοπίσουν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ορισμένα γράμματα μέσα σε μία αλυσίδα χαρακτήρων, με στόχο να ελεγχθεί η ταχύτητα της σκέψης τους αλλά και η ικανότητα της προσοχής τους. Στα ίδια ακριβώς τεστ, όλοι οι συμμετέχοντες και οι 8.780 υπευλήθησαν ξανά μετά από 4 και έπειτα από 8 χρόνια. Τα στοιχεία έδειξαν πως ο κίνδυνος εμφράγματος ή εγκεφαλικού σχετιζόταν στενά με την νοητική γύρανση. Δηλαδή, οι εθελοντές με τις περισσότερες πιθανότητες να υποστούν έμφραγμα ή εγκεφαλικό στη διάρκεια της οκταετίας ήταν αυτοί που παρουσίασαν την μεγαλύτερη εκφύλιση των νοητικών λειτουργιών τους. Ήταν αυτοί, για να το πούμε πιο απλά, που ο εγκέφαλός τους είχε τα περισσότερα σημάδια γύρανσης. Και σε ποιους τα σημάδια της εγκεφαλικής γύρανσης ήταν πιο εμφανή? Δυστυχώς στους καπνιστές. Εκείνοι που κάπνιζαν είχαν τις πιο έντονες μειώσεις στις επιδόσεις τους και στα 3 τεστ των νοητικών λειτουργιών. Και μάλιστα από τον πρώτο επανέλεγχο, δηλαδή μέσα στην τετραετία. Είναι σαφές ότι οι υπερτασικοί και οι υπέρβαροι δεν είχαν επίσης τις καλύτερες επιδόσεις στα τεστ αξιολόγησης. Αλλά σε αντίθεση με τους καπνιστές, η έκπτωση που παρουσίαζαν δεν ήταν ίδια σε όλες τις νοητικές λειτουργίες. Το συμπέρασμα? Ορισμένοι παράγοντες κινδύνου, όπως το κάπνισμα, σχετίζονται με την επιτάχυνση της νοητικής γύρανσης πιο πολύ από κάποιους άλλους. Το σημαντικό όμως είναι ότι το τσιγάρο είναι από εκείνους τους παράγοντες που, αν πάρετε την απόφαση εσείς οι καπνιστές να το αποχωριστείτε μια και καλή, τα ωφέλη για την υγεία σας και την υγεία αυτών που είναι δίπλα σας θα είναι άμεσα και πολλά. Σκεφτείτε ότι με αυτή σας την κίνηση δεν προστατεύετε μόνο την καρδιά σας, αλλά και το ίδιο σας το μυαλό. Και αυτό αύριο μεθαύριο, να είστε σίγουροι ότι θα σας το ανταποδώσει. Περάστε λοιπόν ένα όμορφο Σαββατοκύριακο με υγεία πάνω απ' όλα. Κυρίες και κύριοι, πολλοί από εσάς μας ρωτάτε για τις δράσεις του Sky και θέλουμε να σας πούμε γι' αυτό. Αύριο 2 Δεκεμβρίου στις 10 ακριβώς έχουμε αναδάσωση στην Πεντέλη. Πρώτη σήμερα του μηνός. Καλό μήνα να σας ευχηθούμε. Έχουμε συγκέντρωση με παιχνίδια που θα δώσετε εσείς στο Εγάλεο, στο Χαλάνδρη, στη Νέα Ιωνία και στην Θεσσαλονίκη. Να το όλοι μαζί και πάμε το site. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Έτσι. 2 Δεκεμβρίου, μπράβο. Αύριο στις 10 το πρωί αναδάσωση στην Πεντέλη. Συνεχίζουμε. Σήμερα, τώρα, 1 Δεκεμβρίου, καλό μήνα, συγκεντρώνουμε παιχνίδια για παιδιά σε Εγάλεο, Χαλάνδρη, Νέα Ιωνία και Θεσσαλονίκη που θα πάμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Και σήμερα επίσης συγκεντρώνουμε φάρμακα και υγειονομικό υλικό στο Κολωνάκι και στα Γιαννιτσά. Ακριβώς. Να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη. Πάμε Θεσσαλονίκη, ελάτε. Όπου εκεί έχουμε την πρώτη δράση. Έλα, του Σταυράκη, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα από την πλατεία Αριστοτέλους, όπου ήδη έχουμε ξεκινήσει να συγκεντρώνουμε παιχνίδια. Βλέπετε αυτή τη στιγμή την χοροδία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Για να ακούσουμε λίγο, Σταύρο. Όπου ψάλουν γιορτινά τραγούδια. Μπράβο. Δώσα και φως στο λύτρο που ήρθε εδώ στη γη. Τελάγι και όλοι, χιλάδες και νερά. Σταύρο, σε ακούμε, ολόκληρο σε σένα. Έλα, Σταύρο. Πρέπει να σας πω πως από τις 8.30 το πρωί έχουν έρθει οι πρώτοι άνθρωποι εδώ να αφήσουν σακούλες με παιχνίδια. Ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτή την πρωτοβουλία, την πολύ σημαντική πρωτοβουλία.
Είναι μαζί μου ο κύριος Τζικώστας, Περιφερειάρχης Θεσσαλονίκης, αλλά και ο κύριος Σιδηρόπουλος από την Εθνική Τράπεζα, υπεύθυνος του δικτύου Βορείου. Για να δούμε τον κύριο Σιδηρόπουλο, να τον καλημερίσουμε. Σιδηρόπουλος. Καλημέρα, κύριε Σιδηρόπουλε. Καλημέρα σας. Καταρχήν, συγχαρητήρια που είστε δίπλα στα παιδιά ως τραπεζικός όμιλος. Αυτή τη στιγμή η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ναι, συμμετέχει στην δράση αυτή για να μαζέψουμε όσο πιο πολλά παιχνίδια μπορούμε, για να χαρίσουμε παρά τις δύσκολες μέρες αυτές που περνάει ο κόσμος, στα παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν παιχνίδια έτσι, από οικογένεια. Πιο κοντά το μικρόφωνο, Σταύρο. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ακριβώς, πάμε Τζιτζικώστα, έλα. Καλημέρα, αντιπεριφερειάρχη. Καλημέρα, τι κάνουμε. Καλά είστε. Πολύ καλά, ειδικά σήμερα που εδώ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, της πανέμορφης πόλης μας, όλοι οι Θεσσαλονικείς έρχονται από το πρωί, μας αφήνουν τα δώρα για τα παιδιά που πραγματικά έχουν ανάγκη. Εγώ θέλω να συγχαρώ το Sky πραγματικά για αυτήν την πρωτοβουλία. Εμείς ως περιφέρεια είμαστε δίπλα σε τέτοιες πρωτοβουλίες και στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Και όχι μόνο εμείς, αλλά και η Εθνική Τράπεζα, όπως ξέρετε καλά. Λοιπόν, το Ράδιο Θεσσαλονίκης. Έχουμε τον Δήμαρχο Αμπελοκήπων Μενεμένης, τον κύριο Κυρίζογλου. Να είναι καλά ο Δήμαρχος, όλοι μαζί, παιδιά. Όλοι μαζί. Να πούμε... εδώ είναι. Εδώ είναι η Εθνική, εδώ είναι ο Αντιπεριφερειάρχης. Κύριε εδώ είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, εδώ είναι ο Σταύρος, εδώ είμαστε όλοι. Ευχαριστούμε πολύ. Σταύρο, θέλουμε ένα πλάνο τα παιχνίδια που έχετε συγκεντρώσει μέχρι και τώρα. Και το όλοι μαζί. Και θα σας ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά. Όλοι μαζί μπορούμε. Καλημέρα σας. 7 παρατέταρτο αύριο το πρωί εδώ στο Sky και σε όλη την Ελλάδα τώρα συγκεντρώνουμε τρόφιμα, συγκεντρώνουμε φάρμακα, συγκεντρώνουμε παιχνίδια και. Και αμέσως λίγο... μετά, είπαμε, 11.30 ώρα η Σοφία η Τσίπα, αλλά έχουμε και το ΕΚΟ αμέσως μετά. Και ακολουθεί η Χριστοφιλίδου, έτσι. Η κυρία Χριστοφιλίδου αμέσως μετά, λοιπόν, στις 11 το ΕΚΟ και έτσι και την Καλημέρα σας. Σοφάκη, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.